Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live stream Silent Hill 4 The Room. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε load γρήγορα και πάμε να καταφέρουμε να περάσουμε ένα ολόκληρο chapter στο σημερινό live stream. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα. Γεια σου Πόλη, Ραφαήλ, Νικθόντος, Αλεξάνδρα, Ερμάλ, Nightbot, συνονόματος Ελσεφ, καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ένα τύχημα στο προηγούμενο live stream. Η κοπελιά εδώ πέρα δεν την έχουμε πια στην παρέα μας. Θα βλέπουμε το αρκουδάκι που μας κοιτάζει. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Εδώ πέρα υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα. Ναι, τώρα δεν έχει τίποτα. Κρίμα, τι κρίμα. Και από πράγματα εγώ τι έχω πάνω μου. Έχω μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Ωραία. Και πηγαίνουμε τώρα για ένα καινούργιο κεφάλαιο. Ωραία. Οπα, παιδιά η τρύπα είναι... Έχει τρύπα, είναι κλειστή. Τι είναι, έχει... Αυτό που γράφει από πάνω, που είχε ένα μάτι. Αυτό το μάτι υπήρχε. Θα το είχα δει. Αποκλείεται να μην το είχα δει εγώ το μάτι. Ποιο είναι το γιώτα για το πρόγραμμα. Τι γιώτα. Για να πατήσω να δούμε τι θα μου πει. Πάει. Την πατήσαμε. Η τρύπα είναι μπλοκαρισμένη. Και εδώ υπάρχει ένα μάτι πάνω. Που δεν μου το δείχνει να το πατήσω. Ωραία. Κάτω έχουν πέσει πράγματα. Δεν γίνεται λέει χειρότερος. Είναι ok. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνει κάτι εδώ. Κρίμα λέει. Τι κάνουμε. Καθάρισέ το. Μυρίζει απέσια. Just like that water filled room. Μυρίζει λέει απέσια, έτσι όπως μυρίζει εκείνο το νερό στις φυλακές τις κυλινδρικές. What? Τι δουλειά έχει αυτό. Πώς, τι κάνουμε. Πώς φεύγουμε από εδώ. Εδώ μέσα κάτι. Καμιά καινούργια τρύπα. Αυτό έτσι χάλια ήτανε. Ναι. Αυτό υπήρχε. Δεν υπήρχε αυτό. Όπω τώρα κάθε στο σπίτι και αρχίζει το πλέξιμο. It's some kind of stain. Δεν ξέρω τι είναι το stain. Come to think of it. It also looks like an evil demon. Μοιάζει με διαβολικό διαβολό. Okay, δεν ξέρω, δεν υπήρχε. Κάτι άλλο, δεν παρατηρώ κάτι διαφορετικό εδώ μέσα. Σε σχέση με το πως ήτανε. Όχι. Παιδιά πως φεύγουμε. Ναι. Κάτι διαφορετικό εδώ. Ναι όχι, τα γράμματα τα βλέπω. Έξω. Τίποτα. Τι κάνουμε. Stain λεκές στίγμα. Noise. Είμαι ένα σίγουρος ότι θα μας το πεις. Εδώ. Η ζωή έξω στον κόσμο κυλάει φυσιολογικά. Ραβαήλ, έχω κάνει μάσκες για το... μπορώ να ξεμπλοκάρω. Για περίμενε λίγο. Θα τρίξει λίγο, μην τρομάξετε. Ωραία. Έχω κάτι να ξεμπλοκάρω την αυτήν. Κάτι σπασμένα τέτοια. Αυτά είναι όπλα. Δεν νομίζω να χρησιμοποιήσω όπλο στα others. Την κούκλα. Τι να την κάνω την κούκλα. Αυτά εδώ, από ό,τι έχω φάει ένα spoil, χρησιμοποιούνται στο τέλος. Όλα αυτά εδώ.
κασέτα. Ταλισμάν. Όπα. Για φέρ' το. Το κουκλάκι τώρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Αν θυμάμαι κιόλας ήταν ψιλοπροαιρετικό να το πάρουμε. Τα κλειδιά μάλλον δεν θα μας ξαναχρειαστούν ποτέ. Silent Hill είναι horror παιχνίδι, μάλιστα. Γεια σου φίλε μου Mega Jim. Λοιπόν, σε αυτό εδώ που ούτως ή άλλως μοιάζει με Demon, θα πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ. Ωρε φίλε, το βρήκαμε την πρώτη. Το βρήκαμε την πρώτη. Ενθουσιάστηκε και ο Gas Killer που ξανά έκανε follow για 125η φορά. Δοκίμασε με το τσεκούρι. Τα weapons είναι όπλο. Όπλα. Τα όπλα δεν χρησιμοποιούνται νομίζω στο λύσιμο γρίφων. Χρησιμοποιούνται μόνο σε μάχες. Λοιπόν, λύσαμε εδώ το μυστήριο. Τι έγινε? Είμαι ακόμα μέσα στο δωμάτιο, όπως όλοι βλέπετε, αλλά μάλλον ο τείχος από... Αντί να έχει αυτή τη μουτζούρα, γράφει κάτι γράμματα τα οποία δεν διαβάζονται, αλλά και να δούμε πώς θα διαβάσει εδώ ο τύπος. Τι στο καλό είναι αυτό, λέει. Καλησπέρα, Παντελή. Ναι, η Αγγελική ήταν στον τοίχο. After he did the ritual of the Holy Assumption, ναι, other worlds began to force their way into his universe and it began to swell horribly. Καλά τα πήγαινα, το swell λίγο με χάλασε, δεν το κατάλαβα. Κάτι για άλλους κόσμους λέει, που τον ανάγκασαν λέει κάτι μέσα στο πλανήτη του. Δεν κατάλαβα. But his universe is different than ours, it has limits. Ο κόσμος του ας πούμε είναι διαφορετικός λέει από τους δικούς μας, γιατί έχει όρια. Και στα όρια αυτά εξουσιάζει σαν βασιλιάς. Να, δεν ξέρω τώρα αν καταλαβαίνετε τι λέω. Γεια σου Γεωργία, καλημέρα. Τέλος πάντων. And in the deepest part of his kingdom is his mother. Και ο πιο μεγάλος βασιλιάς λέει στο βασίλειό του, το μεγαλύτερο μέρος μάλλον του βασιλείου του είναι η μάνα του. Okay. Με κεφαλαίο μη. Αυτό, και τώρα επειδή το διάβασα, θα πάω να βγω από εδώ έξω και θα έχουν αλλάξει τα πάντα, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Όχι, όλα είναι ίδια. Και όλα μένουν ίδια. Ναι. Μου πήρε το πράγμα εκείνο που έβαλα στο τοίχο και τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή μας. Τίποτα απολύτως, όλα είναι ίδια. Κάτι έχει στον τοίχο πάνω δεξιά και αριστερά. Σε ποιον τοίχο? Έτσι, γενικά στον τοίχο υπάρχουν πολλοί τοίχοι. Λοιπόν, εδώ είναι μπλοκαρισμένο ακόμα. Το σπαθί δεν νομίζω. Και δεν μπορώ να κάνω equip weapon για να σας προλάβω. Δεν μπορώ να πάρω όπλο. Μόνο αντικείμενα μπορώ να πάρω. Όπλα δεν μπορώ. Αυτό εδώ υπήρχε γενικότερα. Δεν μου το δείχνει. Πέντε χωρίς το χάσαμε. Κάτι έχει στον τοίχο πάνω. Μήπως λες έξω. Έξω και να έχει κάτι, δεν νομίζω ότι μπορώ να το δω. Στο μπάνιο. Για να πάμε στο μπάνιο μήπως. Στην αποθήκη. Στο μπάνιο στην αποθήκη ρε παιδιά. Ναι, εκεί. Α. God's fullness is inscribed into the depression.
Λες να παίρνει κάποιο από τα τετράγωνα εκεί. Watchfulness. Watchfulness. Έχει κι άλλο εδώ. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα τετράγωνα. Temptation. Source. Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 10 μπιτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Θα τρίξει λίγο. Ωραία. Chaos. Watchfulness. Source. Temptation. Ωραία. Chaos. Είχε άλλο κουτάκι που δεν το δα. Φέρτε και το Chaos. Μήπως είχε άλλο κουτάκι που δεν το είδα. Λοιπόν. Εδώ τι λέει. Εδώ λέει. Όπα. Εδώ λέει Temptation. Ποιο ήταν τώρα το Temptation. Αυτό είναι το Temptation. Ωραία. Το βάλα. Πώς λύνω έτσι τους γρίφους. Είμαι φοβερός. Έχει και πάνω που δεν το είχα δει. Okay. Λοιπόν, watchfulness. Το κάτω δεν είχα δει. Όχι. Watchfulness. Κλικ. Πολύ δύσκολη γρίφη. Source. Αυτό είπαμε, ναι. Ναι, source. Κλικ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κλικ που κάνει. Και κάτω... Δεν θα το πιστέψετε, αλλά μπαίνει το chaos. Και τι έγινε? Όπα. Φοβάμαι. Καινούρια τρύπα. Παιδιά, έβαλα τα 4 αυτά και έγινε καινούρια τρύπα. Δεν θέλω να κάνω save τώρα, φοβάμαι. Τώρα φοβάμαι. Πάω για save τρέχοντας. Κάτω στο έλεγα. Εντάξει. Λες να βλέπα τα 3 μόνο και να μην έβλεπα το 4ο. Ωραία. Τι έγινε. Να, κάναμε save. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Πάμε κατευθείαν να τρυπώσω. Ακούγονται ομιλίες και έχουμε μια καινούργια τρύπα. Η τρύπα. Έκανα μετάφραση. Where will it lead? Πού θα οδηγήσει, λέει, αυτή τη φορά η τρύπα. Στην αρχή δεν είδες κανένα. Ναι, αλλά μετά είδα τα 3 και εννοείται ότι θα τα βρίσκα και τα 4. Εντάξει, για το πράγμα. Eileen, I wonder if she's okay. Αναρωτιέμαι αν είναι εντάξει η Eileen. Ναι, είναι μια χαρά. Πουθενά μην μπαίνεις. Δεν γίνεται. Το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Μόνο έτσι. Λοιπόν. Ίδια μου φαίνεται τρύπα εσωτερικά. Καληνύχτα σε όλους. Ωραία. Γεια σου Ραφαήλ. Στο καλό. Τι έχουμε εδώ. Τι έγινε. Σήκω πάνω. Τι, δεν θέλω τέτοια. Κάτι έχει εκεί. Αμάν. Την έχει ξεκυλιάσει, τι κάνει. Αλεξάνδρα είναι αυτός που σου αρέσει. Ναι, αυτός είναι. Ωραία, θα περάσουμε. Τι κάνω εγώ τώρα, έφυγα. Ωραία. Δεν παίζει. Α, παίζει. Έρχεται, πρόσεχε. Δεν νομίζω ότι με κυνηγάει. Απλώς άνοιξε μια τρύπα και βγήκα και είμαι κομπλέ. Όλα λα λα λα. Πώς του λέγω, το ξέχασα. Πόσα έχει.
Ξανασηκώθηκε πάλι. Μη μου έρχεται. Ρε. 7 ψυχα. Nice. Μ' αρέσει που απλώνει το αίμα μετά από λίγο. Έχουμε κανένα χάρτη. Από εδώ μπήκα. Α, έχουμε χάρτη. Τι ωραία. Βασικά όχι, δεν μπήκα από εκεί γιατί φαίνονται όλες οι πόρτες κλειστές. Αυτός που σου έδωσε την κούκλα έρχεται η Λία. Πρόσεχε, κοίτα που κάνεις, που κάνει Κάιν ανατομία. Όχι, κάτσε να γνωριστείτε λίγο με το παλικάρι. Δεν θέλω. Ρεύτηκε. Όχι, όχι. Γιατί όταν το βαράω ρεύεται. Όπα, πού τον πάτησα. Sorry, μεγάλε. Ναι, βγήκα τώρα, δεν ήθελα. Ας μην κάνει respawn. Να, κάτω. Να. Κάτι ακούγεται. Κάτι μας δείχνει. Υπάρχει ένα περίεργο αντικείμενο σε σχήμα ανθρώπου. Τι εννοείς, κούκλα? Τι μπορεί να είναι σε σχήμα ανθρώπου? Και κάτι κάνει κάτι ήχους. Operating table λέει μέσα στα αίματα. Αυτός λέει ο τύπος. Τι στο όνομα του Θεού γίνεται εδώ? Δεν κάνω μετάφραση. Εγώ πόνεσα γυναικείο στήθος στο παλικάρι μου φάνηκε. Και εμένα έτσι μου φάνηκε, αλλά είπα να μην το σχολιάσω. Ωραία, ωραία. Φύγε από εδώ που είσαι. Τηλεορασούλα. Τίποτα. Συγγνώμη, εδώ μπήκα μόνο για να σκοτώσω αυτόν. Μα μετά να μην έμπαινα. Και κάτι τρίζει. Κάτι είχε από πάνω. I don't even want to imagine. Δεν θέλω καν να φανταστώ, λέει, τι είναι κάτω από το σκέπασμα. Άντε μορικότα, ξεσκέπασέ το να δούμε τι έχει από κάτω. Να πάτε στον τοίχο. Αυτός έχει κάτι που μπορώ να το πάρω, όχι. Παιδιά, τίποτα δεν κάνω εδώ μέσα, έτσι. Τίποτα. Α. Ωραία. Η γυναίκα ήταν απλά η Αλεξάνδρα, από εδώ και πέρα θα τους λέει όλους άντρες. Ωραία. Πάμε πρώτα αριστερά. Φοβερό. Και τώρα πίσω μου και δεξιά μου τις έχω ανοίξει τις πόρτες. Emergency room είναι αυτό εδώ. Α, μπήκα μέσα και μου έγραψε τι είναι. Ωραία, πάμε στην αρχή. Οχ, οχ, ωραίο φε. Για να δω. Ω, τελειώ. Δεν το ξανά έκανε αυτό. Κάπου μπήκα. Δεν ξέρω πού είμαι, δεν βλέπω τίποτα. Να κάνουμε κλικ παντού, μήπως κάτι μας κάτσει. Από εδώ μπήκα. Ή από εκεί μπήκα. Όχι, πολλές πόρτες. Δεν έχει τίποτα πήγα να πω. Είχε κάτι κόκκινο στον τοίχο. Για πάμε να δούμε. Medical things. Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτά. Δεν κάνεις τίποτα. Μεγάλη άραξε. Ωραία. Κάτι κόκκινο στον τοίχο. Εννοείς μάλλον στο άλλο δωμάτιο, γιατί εδώ δεν βλέπω τίποτα κόκκινο σε κανένα τοίχο. Office. Κάτι κοιτάει αριστερά. Ωραία. Για να δούμε τι κοιτάει. Οπα.
Θα μας δείξει βιντεάκι, παιδιά, κάτι βρήκαμε. Ωραία μουσική. Σαν τυφλός είναι, λέει, με τον μπαστούνι. Greek Treat, αυτές οι απορίες στο Discord καλύτερα, για να έχετε και την άνεση και την ευχαίρεια να συζητήσετε. Ας μην γεμίσουμε το chat τώρα με ερωτήσεις άσχετες με το live stream. Εφόσον είσαι στο Discord μέσα ούτως ή άλλως, κάνε ένα κόπο αν μπορείς. Ωραία. Τελικά εδώ τι έγινε? Α, φωτογραφίες. Είναι, λέει, μήπως από την Άιλιν οι φωτογραφίες. Και βλέπω ένα γράμμα. Κάτι τέτοιο. Όπα. Ω, δεν θέλω. Πες πάλι μέσα. Πιο πολλά επίπεδα κινηματογράφου, λέει. Όπα, άλλα επίπεδα κινηματογράφου. Δες ότι... ανομαλίες, λέει, κανιβαλισμοί. Τι είναι αυτό το παιχνίδι? Είναι λίγο... Ναι, το ύφος του παιχνιδιού είναι λίγο κάπως... Ωραία. Αυτό έψαχνα. Σημείωσε από νοσοκόμα. Για να δούμε τι μας λέει νοσοκόμα. Πήρε φωτογραφία. Γιατί, γιατί, τι γιατί. I lost Aileen hospital. Ωραία. Έχασα το κλειδί από το δωμάτιο της Aileen στο νοσοκομείο. Ωραία. Ήτανε μία ασθενής την οποία τη φέρανε με πολλαπλά τραύματα. I wonder if I left it in one of the other hospital rooms. Αναρωτιέμαι μήπως το άφησα σε κάποιο από τα άλλα δωμάτια του νοσοκομείου. Πραγματικά ελπίζω όχι. Ότι δεν το έχω αφήσει κάπου άλλο. Το σημείωσα εγώ τώρα αυτό, το πήρα από εδώ, δεν υπάρχει πλέον. Ξαφανίστηκε. Σημείωση. Άιλι. 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 Αυτό. Εδώ ήμανε πριν. Εδώ ήμανε πριν. Είχα το γραφείο. Οπ. It's a paper cutting knife. Oh yes. Πήρα ένα μαχαίρι που κόβει χαρτιά. Στο πρώτο δωμάτιο που πήκες. Πάμε να δούμε. Είναι horror, όλα horror έτσι είναι. Όλα τα horror έτσι είναι. Σου έκατσε κάτι στο λαιμό. Όχι σε μένα, σε αυτόν που τα διάβαζε. Α, είναι weapon. Είναι weapon. Δεν είναι για να κόψουμε χαρτί. Γιατί μου δίνει weapon το παιχνίδι? Ωραία, πάμε όξο. Άρα από εδώ που μπήκαμε, μας βγάζει εδώ και μετά μας βγάζει εδώ. Οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε εδώ, γιατί ουσιαστικά μπήκαμε από εκεί και πήγαμε ωραία. Και πάμε τώρα δεξιά να δούμε το πρώτο δωμάτιο. Διότι μου είπαν εδώ ότι πίσω από την πόρτα, θα μας στρίψω έτσι με την κάμερα. Δεν μπορώ να στρίψω την κάμερα. Εδώ. Όχι, εδώ. Τι μου είπατε, δίπλα στην πόρτα μου είπατε ότι έχει κάτι. Αυτό το ζήτα εδώ στον τοίχο δεν είναι τίποτα. Το τραπέζι κοιτάει που το πατάω εδώ. Να γυρίσουμε την κάμερα λίγο. Δεν μπορώ να γυρίσω καλά την κάμερα. Αλλά νομίζω λέτε... Δεν βλέπω κάτι άλλο δίπλα στην πόρτα. Αυτό λέτε, το οποίο αυτό δεν είναι τίποτα. Αν λέτε αυτό. Ναι, δίπλα στην πόρτα τίποτα. Δεν πατάει, όχι. Δεν το πατάει. Η επόμενη πόρτα... πάμε στην ακριανή, πέρα. Ωραία. Broken. Σύντομα ήταν. Καλησπέρα, Αγγελική.
Καλώς ήρθες. Κρεβάτι με ρόδες. Πρέπει να μεταφέρουν, λέει, ασθενείς με αυτό. Μεγάλα, είσαι πολύ έξυπνος. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι το δωμάτιο της Αιλίν. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. Κάτι κοιτάει, κάτι... Nutrition drink. Ναι, φέρτο. Αχ, ωραία, τη δροσιά του να έχεις. Broken link on top of the... Δεν μας νοιάζει πολύ, δεν μας νοιάζει καθόλου. Και σε κάποιο δωμάτιο μπορεί να βρούμε και το κλειδάκι που μας είπε ότι ψάχνουμε. Εδώ μέσα δεν έχει τίποτε άλλο. Πάμε. Μυστήρια λύνει. Λύνουμε μυστήρια. Τι λέει Dark Force. Γεια σου Dark Force 7777. Καλώς ήρθες. Σε ακόμη ένα live stream. Τι είναι το εδώ τίποτα. Τούτο τίποτα. Το... Oh, κάνουμε save εδώ. Ωραία. Σε αυτό το δωμάτιο μπορούμε να κάνουμε save. Δεν έχει τίποτα μα τίποτα απολύτως άλλο, είναι μόνο για save. Washroom. Ωραία. Και έχουμε άλλες 4 πόρτες να δούμε. Άλλες 4 πορτούλες. Όπα, έπρεπε να είχα κάνει save. Θα πεθάνουμε, θα τα χάσουμε όλα. Ωχ, τι είναι αυτό. Γενική τέτοια τσάντα από ψώνια. Γυναικεία λέει τσάντα. Τι κάνει εδώ? Πρέπει να είναι της Αιλίν. Ό,τι βλέπει αυτός είναι της Αιλίν. Όλα. Όλα της ανήκουν. Όλα δικά της είναι. Δεν υπήρχε κανένας άλλος σε ολόκληρο το νοσοκομείο εδώ. Πάρ' τη να δω τι θα την κάνεις. Και αυτή η weapon είναι Αιλίν only weapon. Ρε, είναι τσάντα. Είναι όπλο η τσάντα. Τι μας λέει? Εσείς οι γυναίκες κάτι ξέρετε. Σε δεν ξέρω πάνω απ' όλα. Όταν βλέπουμε save, κάνουμε save νόμος. Νιώθω ότι δεν θα μου βάλει κάτι τόσο πολύ κακό. Άντε, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο. Ένα γρήγορο. Ρε κόλμα με την Αιλίν. Αν είναι όπλο, δεν έχετε φάει τσάντα στο κεφάλι. Αχ. Δεν θέλω να φάω τσάντα στο κεφάλι, να μου λείπει. Και ειδικά με όλα αυτά που βάζετε εσείς οι γυναίκες μέσα στη τσάντα, να μου λείπει δύο φορές. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά εδώ έτσι. Πας και έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μας? Τίποτα. Απολύτως. Άντρας δεν μπορεί να έχετε αυτό το τσαντάκι. Άμα έχει αυτό το τσαντάκι άντρας, δεν θα είναι άντρας. 29 save έχουμε κάνει. Κοντεύουμε τις 7 ώρες παιχνιδιού. Τι κοιτάω εδώ, δεν ξέρω. Κοιτάω. Μπορεί κάτι να αλλάξει κάποια φορά. Να αφήσω λίγο χώρο. Ναι. Αφήνω αυτό. Έχω το ρόπαλο. Το τσαντάκι άστο μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί να έρθει η Αιλίν και να μου το ζητήσει. Πάμε. Το λαγούδι όχι. Τι εννοείς? Με κοιτάζει ο λαγός, ναι, το ξέρουμε. Με κοιτάζει συνέχεια. Συνέχεια με κοιτάζει ο λαγός. Ωραία. Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε. Κοιτάει κάτι, όχι. Λοιπόν, πρώτα εδώ. Έχει εδώ πράγμα να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, χαρτιά. Baby's medical chart. Αυτό μόνο. Εγώ βλέπω 3-4 χαρτιά εδώ πάνω. Και κάτι κοιτάζεις κιόλας, ρε, μας τώρα.
Τώρα το βλέπετε. Κάτι κοιτάζει, αλλά δεν μπορώ να το πατήσω. Δεν ξέρω. Κοίτα, το κοιτάζει. Αυτό εκεί στο... στη γωνία. Δεν... Αυτό αριστερά πάνω. Όχι, από εδώ κοιτάζει. Τι κοιτάζει ρε μας τώρα. Πρέπει να κάνω κάτι εδώ. Παιδιά, έτσι κι είναι κάτι εδώ και δεν το κάνω. Και προχωρήσω μετά. Θα έχω θέμα. Φέρε το medical. Ξέρω, κάτι μου... Αυτό σαν modem είναι στην άκρη. Τι είναι, δεν ξέρω. Δεν έχει τίποτα. Πάθουμε. Τίποτα. Επόμενη πόρτα, απέναντι εδώ. Oh man. Μη το κάνεις, μη το κάνεις. Γρήγορα, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Εκεί δεν σηκώνεται με τίποτα. Εκεί δεν σηκώνεται. Πω, καρακέντρο. Δεν σηκώνεται με τίποτα αυτός τώρα. Δοκίμασε το μαχαίρι. Το μαχαίρι θα στο σπίτι. Νομίζω. Έχω πάρει την τσάντα όμως. Άμα τους ρίξω μία με την τσάντα. Τι έγινε. Γιατί με αφήνει να τους ξαναπατήσω δεύτερη φορά. Θα σηκωνόντουσαν. Μάλλον δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Έχει μόνο τα τέρατα. Ήτανε παγίδα. Και αν μου αλλάξει καμιά κάμερα εδώ, μπα, όχι, τίποτα δεν έχει. Οπα, α, μπούλα. Ούτε καν την είδα. Απλώς πάταγα έτσι. Ωραία. Κεφάλαια του δεν φαίνεται να κοιτάει κάτι. Άμα. Μένα μου φάνηκε ή όχι ότι ήταν κορίτσια. Μπορεί. Μπορεί. Δύο πόρτες. Ωραία κάμερα. Μην πεις ότι πάει πάνω. Ναι. Δεν νιώθω έτοιμος να πάω πάνω. Και εδώ σαν σέρε. Ναι. Πρέπει να πάμε πάνω. Κουμπιά χαλασμένα. Κλασικά πράγματα. Λοιπόν. Τα είδαμε όλα. Μ' αρέσει που τα σημειώνει. Η πόρτα πάνω-πάνω είναι... Την είδαμε αυτή, είναι κόκκινη, έτσι. Ωραία. Οπότε πάμε σε σκάλες δεύτερο όροφο. Και πώς το λέει αυτό? Αυτό το λέει 1F. First floor, δηλαδή. Πάμε πάνω. Το chat μου λέει όχι. Στο 8 μπορεί να θέλει να το κόψει σελίδα. Ασανσέρ είναι η άλλη μάλλον, ναι, όντως. Τώρα και να κοιτάει κάτι αυτός, εγώ δεν βλέπω τόσο μακριά από την κάμερα. Ω! Πού μπήκα? What the... Παιδιά, λίγο τα έπαιξα τώρα. Κάτσε. Στο χάρτη μπορεί να θέλει να κόψει σελίδα. Όχι στο χάρτη μπορεί να θέλει να κόψει σελίδα. Όχι στο χάρτη μπορεί να θέλει να κόψει σελίδα. Δεν ξέρω. Θα μετά αυτό. Dead body. I can see someone on the other side. Βλέπω κάποιον, λέει, από την άλλη μεριά από τα σειρματοπλέγματα. Αλλά δεν κουνιέται. Μάλλον είναι πεθαμένος, νεκρός. Τι να σου πω κι εγώ, εμάς τώρα. Κάτι μυρίζει, λέει, μέσα από το σπασμένο τζάμι. Το σπασμένο σου το τζάμι. Πήρα ένα golf club 4 iron. Okay. Λοιπόν. Έχει τίποτα άλλο εδώ.
Σπασμένα τζάμια. Και τι μου γράφει εδώ, δεν κοιτάξω πως πει, prevented. Οκ. Κοπελιές, καλησπέρα. Τελικά, παιδιά, πρέπει να είναι κοπέλες. Συγχρονισμένα πράγματα, έτσι. Ρε. Ωραία. Some kind of skin. Δέρμα. Μυρίζει άσχημα. Πρέπει να είναι σχετικά καινούριο. Ω, Θεέ μου. Είναι ανθρώπινο δέρμα. Αυτό. Συνήθως όταν έχει... Άντε βλάκα. Όταν έχει αυτός εδώ πέρα... Συνήθως δεν έχει κάτι άλλο μετά. Με το που ανοίγει την πόρτα, τσακ, που... Μήπως να πάρω... Αυτό. Καλύτερα. Ωχ, είδε στροφή το καρότσι. Επιτόπου έστρεψε. Α. Μυρίζει απέσια. Τι είναι, λέει, πίσω από αυτό το ύφασμα. Δεν θέλω να ξέρω. Αυτά που κρέμονται εδώ πέρα αποτρέπουν, λέει, τις αυτοκτονίες. Αυτό που είναι κάτω δεν μ' άφησε να το κάνω κάτι. Αυτό μόνο. Αναρωτιέται τι είναι πίσω από το ύφασμα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι όμως. Το τσαντάκι. Κοιτάει κάτι. Όχι, τίποτα. Αυτό είναι απλά για να αναρωτηθεί τι έγινε αν είναι πίσω από εκεί. Γιατί έχει τόσο... Follow! Adamas... Dennis 134. Γεια σου ρε Dennis, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, φίλε μου, να είσαι καλά. Ακτινογραφίες. Είναι της Άιλιν. Η Βασίλη της Άιλιν, οι φωτογραφίες. Κολλήσει το μυαλό του, παιδιά, του ανθρώπου εδώ πέρα. Φωτογραφίες. Μήπως είναι της Άιλιν οι φωτογραφίες. Α, δεν το είπα. Ωραία. Εδώ. Οπα, κάτι σουφρώσαμε. Βρήκε μια φωτογραφία, λέει. Μήπως είναι από την Άιλιν μια ακτινογραφία. Σκύβει, την κοιτάει. Δεν παίρνει, όμως. Δεν την παίρνει. Ωραία. Αυτό μόνο είναι το δωμάτιο εδώ για να αναρωτηθούμε αν είναι από την Αιλίνη οι ακτινογραφίες. Δεν έχει κάτι να πάρω, έτσι. Χειρισμός είναι λίγο. Ναι, δεν έχει κάτι. Απλά να δούμε εδώ πέρα τις αυτές. Αυτό που κόβει χαρτί το άφησα σπίτι. Είναι όπλο, δεν είναι αντικείμενο. Είναι weapon. Γεια σου, Γιώργο. Κάτι κοιτάει. Βρήκαμε ένα Saint Medallion. Το πήρα. Τι, που... Αυτό είναι το Medallion και αυτό είναι τι είναι. Portable Medical Kit είναι. Α, για τα φαντάσματα. Για να μην πιάνει πονοκέφαλος. Δεν το ενεργοποιώ όμως τώρα. Άστο. Nice soft afternoon light coming in from the window. Τι λέρε μεγάλε, πολύ ρομαντικός είσαι. Is the time flowing differently here? Περνάει ο χρόνος διαφορετικά εδώ. Είναι μήπως ένα είδος φωτός από τον παράδεισο. Από το... Heaven τι είναι, ναι. Κάτι. Από το... Από τους ουρανούς. Μάλλον. Ναι, όντως, παιδιά, είδατε, παρατηρήσατε. Σε αυτό το δωμάτιο έχει μπαίνει φως από το παράθυρο, ενώ στα υπόλοιπα δωμάτια τίποτα.
Βλέπετε, ας πούμε εδώ είναι σκοτεινά. Θα μου πεις εδώ δεν έχει παράθυρο. Οπα. Τι γίνεται εδώ μέσα. Τι στο καλό λένε αυτά. Α, βλέπω πόδια να έρχονται λέει απ' έξω. Από κάτω από το ύφασμα. Α, ναι, βλέπεις είναι κρεμασμένο κάτι από το, με το σεντόνι από πάνω. Γεια σας παιδιά, πάλι άργησα σήμερα. Δεν πειράζει ρε Σπύρο, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι. Για ποιο λόγο μου τα δείχνει όλα αυτά. Επίσης έχω μπει μόνο στις αριστερές πόρτες, πειράζει. Έχω μπει μόνο στις αριστερές πόρτες. Τι κάνουμε εδώ. Ω, φίλε, αυτό βρωμάει. Τι είναι. Πω, αηδία. Γιατί μου τα δείχνει το παιχνίδι. Παιδιά, θέλει να με βάλει στο κλίμα, με προετοιμάζει για κάτι. Όλα αυτά τα δωμάτια δεν έχει να κάνω τίποτα εδώ. Απλά μου δείχνει βλακίες για να με... για να με επηρεάσει, ξέρω εγώ, ψυχολογικά. Α, ένα νεκρό σώμα. Με σκουλίκια θα συμπλήρωνα εγώ. Αυτό. Αυτό, ένα νεκρό, τέτοιο, τίποτα άλλο. Ε? Ναι, τίποτα άλλο. Το είδαμε, φύγε. Μήπως το τελευταίο part θα συναρμολογήσεις την κοπέλα, λες, πλάκα θα έχει. Άλλα 4 λέει, ανέβα φώτα. Ανάβει φώτα. Φτιάχνουν πατσά, φίλε, και μυρίζει, μην ασχολείσαι. Ω, το καροτσάκι έρχεται. Αυτό που μπαίνω και βλέπω πίσω, αντί να βλέπω μπροστά μου, ξεραμένα λουλούδια. Ωραία σκύβη, κοίτα, τσακ. Τι είναι αυτό. Ω, ιερό... ιερό κερί. Holy candle. Γιατί το λέει holy. Αντισπίριτ και αυτό. Έχω δύο αντισπίριτ, παιδιά. Θα γίνει της κακομοίρας στη συνέχεια. Φοβάμαι. Σίγουρα κάποιο δωμάτιο θα έχει τρύπα για save. Και μετά θα γίνει της κακομοίρας. Κάτι κοιτάει πάλι. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Τι είναι αυτό κάτω, πάρτο. Δεν μπορώ να κρατήσω άλλα πάνω μου. Ωραία. Τι είχε εδώ. Ωραία, εδώ έχει κάτι που δεν μπορώ να το, να το έχω εγώ. Α, πρέπει να πάμε σπίτι να αφήσουμε πράγματα. Φεύγω. Καληνύχτα Γιάννη, στο καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασες και ευχαριστώ για τα μπιτάκια σου. Κολλάει το πάτωμα. Ναι, κάτι τρώγανε εδώ πέρα και σου έχει πέσει κάτω. Να γυρίσω πίσω να κάνω save και να αφήσω τα πράγματα που έχω πάνω μου ή να ψάξω όλα τα δωμάτια εδώ μήπως έχει πουθενά τρύπα. Τι εδώ μέσα ας πούμε. Ωραία φίλε, μια στροφάρα. Έχουμε άλλα τόσα να ψάξουμε. Θα έχει πουθενά τρύπα. Ή τσάμπα θα ψάχνω. Λέω να πάω πίσω, να αφήσω να πω στη, στην τρύπα που την ξέρουμε. Πάμε. Ναι, να κάνω save. Απλά πάμε πως σε κάποια από όλα αυτά τα δωμάτια που δεν έχουμε μπει, μήπως είχε save. Αλλά πάμε στο σίγουρο. Πάμε στο σίγουρο save.
Εδώ ήταν. Ακριβώς. Είναι πολλά τα δωμάτια. Μήπως να πάμε πίσω, ναι. Κάναμε σχεδόν όλα από την αριστερή πλευρά. Και μετά θα πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Ωραία. Θα τρίξει λίγο τον παούλο, μην τρομάξετε. Πιο πολύ το λέω γιατί εγώ τρομάζω κάθε φορά. Λοιπόν, τα kit τα αφήνω όλα για κανένα τελικό boss ή δεν ξέρω εγώ τι. Όπως και τα healings και όλα αυτά, να μην τα έχω πάνω μου, δεν πειράζει. Έχω τώρα και αυτό για όπλο και αυτό για όπλο. Ωραία, άστα αυτό πίσω. Θα αφήσω και το κεράκι πίσω. Θα έχω μόνο αυτό εδώ για προστασία από τα φαντάσματα. Πολλά αντικείμενα μαζεύω πάντως, πάρα πολλά. Και αυτό το μπαούλο χωράει τα τερά του μέσα. Χωράει πολύ πράγμα. Πάμε σε save, αφήνουμε τα πράγματα και ξαναγυρνάμε. Να μην κοιτάξω καμιά τρύπα πρώτα. Πολύ ερημιά, παιδιά, έπεσε. Όχι, λέει. Save. Είμαστε hospital world αυτή τη στιγμή. Let's go. Τρόμαξα. Πολύ τρόμαξα. Τι είναι? Είναι splash μπαούλα. Σωστός, σωστός ορίστος. Τα ξέρει. Α, μα πού είναι το παλικάρι, τι το κάνατε βρε. Hooligans. Ωραία. Let's go up. Έχει και αριστερά πόρτα που βάζω στοίχημα ότι θα είναι χαλασμένη. Α, είναι σανσέρ. Ωραία. Θα πάμε σε όλες τις δεξιές πόρτες. Να θυμόμαστε ότι στην τελευταία πόρτα έχει κάτι εδώ που δεν το πήραμε, αλλά θέλω να δω πρώτα όλες αυτές και μετά. Μη σου. Εσύ την πληρώσεις την ύφη. Θα πεθάνω από καρότσι. Πατήσεις, μπράβο. Καλό το ρόπαλο, έπεσε γρήγορα. Sterile room. Sterile room. Δεν ξέρω τι σημαίνει sterile room. Ωραία, αυτό. Τίποτα. Δεν κοιτάει κάτι. Σε όλες τις πόρτες. Βρέχει. Όπου έχει έτσι νερά, υγρασία και τέτοια, όλα έχει τέτοια πράγματα. Μην το χαλάω αυτό χωρίς λόγο. Ένα λέει βρεγμένο. Είναι βρεγμένο από τη βροχή. Αναρωτιέται. Ποια βροχή είναι μεγάλη. Κάτι στάζει εδώ. Δεν μπορεί να κοιτάξει πάνω να δει τι γίνεται. Στο ένα δωμάτιο έχει λιακάδα. Στο άλλο δωμάτιο βρέχει. Τι φάση. Διαφανές εννοεί. Α.
Αυτό που μπαίνω και μου δείχνει το πάτωμα είναι περίεργο. Α, ένα κλειδί. Αχα. Hospital. Ναι, το πήρα. Αχ, καλησπέρα. Λοιπόν, hospital από εκεί. Αυτό λέει πρέπει να είναι το κλειδί από το δωμάτιο της Αιλίν. Εννοείται, παιδιά, κλειπάκι, πόπο. Καλησπέρα. Δεν το θέλω το κλειδί, να το αφήσω άμα είναι έτσι. Θα το ζητήσουμε. Α, έχει πόρτα, εδώ είναι κλειδωμένα. Το κλειδί που μόλις πήρα. Όντως. Τι φα... Το ξανάχω όμως, το ξανάχω όμως το κλειδί. Ξαναμπήκα. Αυτό που είναι εδώ μπροστά δεν είναι κάτι, έτσι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι εκεί μέσα. Τι τσάτα. Είχα μια έννοια με την Ελένη. Άσε που πήγα να πνίγω την ώρα. Αχ, εγώ τι να πω. Εδώ κοντέψαμε να πάθουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Προχωράμε. Να γυρίσω λίγο την κάμερα να βλέπω που πηγαίνω. Τι είναι, τι. Με κοιτάει. Και τα μάτια κουνιούνται εκεί που πηγαίνω. Ωραία. Παιδιά, μήπως είναι η Αιλίν αυτή. Και δεν μου γράφει κάτι. Δηλαδή βλέπει αυτό και δεν είναι να ρωτήσει τίποτα. Θέλω να βγάλω screenshot, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Χωρίς το όπλο γίνεται. Κάπως κάνει ανικού, είπα, αλλά τώρα... Πήγες, το βγάλω έτσι στο screenshot. Φύγε από τη μέση πάρα, μπράβο. Ωραία, πάω να το αποθηκεύσω μια στιγμή, όλα. Τέλειο. Αν δεν βρω κάτι καλύτερο, αυτό θα είναι το thumbnail του αυριανού. Το βίντεο. Δώσε τροφή στο λαό Ηλία. Οπα, το μικρόφωνο αποκλείεται. Κοπελιά, το συζητάμε, εγώ δεν τρόμαξα το βράδυ, θα έχω φιάλτες. Πού πήγαινα τώρα. Μισό. Δεξιά. Κάτι κοιτάει. Τι κοιτάρε μας τώρα. Κάτι έχει κάτω. Έχει πάλι το διαφανές αυτό που είπατε. Ναι, αυτό το στερίλε. Which is... Ποιανού είναι αυτό, λέει, το δωμάτιο. Μήπως είναι της Αιλίν. Δεν το είπε. Το σκέφτηκε όμως. Μη. Δεν έχει τίποτα εδώ. Τίποτα δεν έχει, έτσι. Πατάω, κλικ και δεν κάνει.
Τι κοιτάμε. Some kind of skin. Horrible. Something suck in it. Ωραία. Middle of the skin, there is still some meat attached. Τι πάει και βλέπει τέτοιες λεπτομέρειες, ρε παιδιά, ιδίασα. Κάτι έχει κάτω. Σφαίρες. Αυτό, μόνο για τις σφαίρες ήρθα εδώ. Και για να δεις αυτή την ιδέα. Medicines. Ναι. Αποστήρωση είναι μάλλον. Ρε μανία με την Αιλίν. Άλλοι κάτοικοι σε αυτό το νοσοκομείο δεν υπήρχαν, έλατε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ωραία. Όπα, βρήκα. Α, χρησιμοποιήσω το κλειδάκι. Έφυγε το κλειδί. Δεν πρόκειται να το ξαναχρησιμοποιήσω πουθενά. Όπα, καρότσι έρχεται. Άιλιν. Ή μήπως είναι. Ρε παιδιά. Είναι αυτό που νομίζω. Έχει γύψο. Μαριά. Όχι, Αιλίν. Καλά, αυτή δεν ψώφισε. Ωπα, έχει τα νούμερα ακόμα στην πλάτη της. Καλά, δεν είχε πεθάνει. Εγώ την είχα ξεγραμμένη αυτή. Ωραίο φόρεμα. Το ένα γύψο τους βάλανε και είναι μια χαρά, παιδιά. Περδίκη. Ωραία μασουκούλα έχει βάλει όμως. I'm supposed to believe that? But it's true. And there was a kid with you. Μιλάτε πιο δυνατά, δεν ακούω. Α, το παιδί την προστάτεψε, λέει, από τον άλλον. Το παλτό. Πάμε. Μπορώ να της δώσω την τσάντα. Οκ. Την πήρε την τσάντα, παιδιά, την κρατάει. Θα ρίχνει τις αντιές. Μας είχε κάνει ένα μικρό spoil το παιχνίδι, έτσι, ότι μας έδωσε την τσάντα της. Και έγραφε πάνω στην παρένθεση μόνο για αυτήν. Μπορώ να της δώσω κάτι άλλο. This is a nightmare. It can't be happening. Δεν έχω κάτι να της δώσω. Μπορώ να της πάρω την τσάντα πίσω άμα θέλω. Μπορώ να της την ξαναδώσω. Όλα αυτά καλά. Ναι, δώσε μέσα στο κεφάλι μου την τσάντα. Ναι, τα καρατσάκια απ' έξω είναι ιατρική φροντίδα. Ωραία. Let's go, να προσέχεις. Από εδώ δεν πήγαινα. Τι? Μη θα ξαναπέσει. Τι ήταν αυτό τώρα, τι μου κάνει. Την κρεμάτισε ο Ντάκης στο χέρι, λέει, με το γύψο. Τι έπαθε? Πάμε μπροστά.
Μην πέσει κάτι στο κεφάλι μας. Εδώ δεν έχει τίποτα, έτσι. Είναι μόνο για να μας τρομάξει αυτό που έπεσε κάτω και μετά... Ωραία, μην μου κλείσει το δρόμο. Τι? Με κοιτάει, κοίτα, όπου πάω. Τώρα κοιτάει χαμηλά. Τι κοιτάει? Ωραία. Τι είναι αυτό, λέει? Umbilical καλώδιο. Ομφάλιος λωρός. Φύγε από τη μέση, μωρή. Ναι. Πάμε εδώ πρώτα. Όχι, εδώ στην άλλη ήθελα. Τόσο πάντα. Φέρε το αυτό. No. Ποιος είπε no? Ξέρω τι είναι. Φύγε από εδώ. Ωραία. Φύγε από μπροστά μου. Ναι. Λοιπόν. Σε αυτό το δωμάτιο είχα πάει πριν που δεν μπορούσα να πάρω κάποια πράγματα. Γιατί κολλάει κάτω. Α, σφαίρεστε, εντάξει, δεν ποτάς. Φύγε από εδώ, κάτσε στην άκρη και... Εκεί κολλάει κάτι, δεν μπορώ να προχωρήσω κανείς στην άκρη. Ωραία. Και έχει μείνει μόνο ένα δωμάτιο. Μόνο ένα τελευταίο δωμάτιο. Τελικά δεν υπήρχε τρύπα πουθενά εδώ, καλά έκανε πριν και γύρισα πίσω. Μοιάζει λέει κάποιος το σπάσε αυτό. Τίποτα απολυτός. Τίποτα. Εδώ πέρα κάνουμε κάτι. Δεν μπορείς να πας, λέει, δεν φαίνεται να μπορείς να πας περισσότερο, πιο εκεί. Τι κάνουμε ρε guys? Γυρνάμε πίσω. Το έχω ψάξει όλα τα δωμάτια. Αν γυρίσω σπίτι με τη Μαρία από την Μαρία! Όχι Μαρία, γιατί τη λέω Μαρία? Attacking target. Μαρία. Άιλιν, Βάρα, Άιλιν. Μπράβο, με την τσάντα, έτσι, με την τσάντα. Προχώρα. Κουτσένει κιόλας λίγο. Άμα τρέξω, τρέχει αυτή. Τα καροτσάκια φύγανε. Δεν μπορεί να τρέξει. Έλα. Φοβήθηκε. Ξέρω. Γεια, έλα. Λοιπόν, εδώ θα πάμε στο διαμέρισμά μου. Γιατί έχει τέτοιο παντού τώρα? Η Άιλιν κάνει τίποτα γενικά ή... Μπα. Μία θα φας, δεν θες άλλη. Ωχ, όντως μία έφαγε. Άμα γεμίσει καλά τη δύναμη. Ποιο είναι το διαμέρισμά μου? Εδώ. Αυτή τώρα πού είναι? Είναι κοντά. Παιδιά... Hey. Τι είναι... Έλα καλέ. Εδώ. Όντως άμα την αφήσω πίσω μένει πίσω. Okay. Ξέρει να μπαίνει στην τρύπα. Όντως έρθει μαζί μου. Απορρεψίδι. Ποιος ξέρει τι έφαγε. Ας είναι εκεί, δεν πάθει τίποτα. Είχαμε. Χεράκι μπαίνουνε, κοίτα. Και...
Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα γίνει. Γιατί κοιτάω στο πλάι, συνήθως κοίταζα μπροστά επάνω. Κοιμηθήκαμε μαζί. Είναι δίπλα μου. Πού πήγε, τι? Όχι ρε. Έλα, σήκω να παίξω κι εγώ τώρα, γιατί κουνιέται μόνο του. Μήπως την έβγαλε στο σπίτι της δίπλα? Σήκω ρε μεγάλη να παίξουμε. Άνε, γεια σου. Κάτι έσπασε μισού. Ο αέρας λέει στο δωμάτιο αυτό μοιάζει, λέει, πολύ βαρύς. Και εγώ τι να κάνω? Μούτσες είναι ίδιες, δεν έχει προσθεθεί καινούρια. Θυμήσου το κερί. Το κερί συγκεκριμένα. Έχω και το μενταγιόν. Πρέπει να έχω και το κερί και το μενταγιόν. Πού να τα βρω τόσα σλότς? Για να δούμε πώς πήγε δίπλα. Θα περιμένω λίγο μήπως κάτι μου δείξει. Όχι, Μαρία, για να πω. Καθίστε καλά που πήρατε θάρρος. Είχαμε πάει. Εγώ πιστεύω ότι όταν γυρίσω πίσω από την τρύπα πάλι θα είναι εκεί στο δωμάτιο και θα με περιμένει. Υποτίθεται ότι δεν θα μπόρεσε να έρθει. Τι λέει, χαρτί εννοείς? Τι χαρτί? Δεν έχει χαρτί. Λοιπόν, αφήνω σφαίρες. Δεν υπάρχει λόγος να μας κρατάει τόσο σλότς και σφαίρες. Αφήνω γιατρικά. Το τσαντάκι της είναι ενεργοποιημένο. Κάνει το χέρι του. Όχι, να πάρεις μαζί σου το κερί τώρα. Όχι να πάρεις μαζί σου το κερί τώρα. Απλά θυμίσου το. Χαρτί κάτω από την πόρτα. Νομίζω ότι το μενταγιόν, περίμενε, can be equipped along with a weapon and the spirit effects while held but will eventually break. Ωραία. Special candle with anti-spirit effects begins working shortly after being lit and placed down. Το κερί το ανάβεις, το ακουμπάς κάτω και μετά από λίγο ξεκινάει και λειτουργεί. Ενώ το μενταγιόν το έχω κρεμασμένο πάνω μου και μόλις το ενεργοποιήσω δουλεύει κατευθείαν. Και κάποιος μου είπε ότι υπάρχει κάτω από την πόρτα κάτι. Για να το δούμε. Υπάρχει ένα μικρό κλειδί εδώ μέσα. Ή έτσι μου φάνηκε ότι έγραψε. You have seen that world as well. Έχεις δει και εσύ, λέει, αυτό τον κόσμο. Είναι ένας φρικτός εφιάλτης. But if you get sucked into... Αλλά αν σε ρουφήξει μέσα του, ο εφιάλτης, it's not just... Δεν είναι απλώς ένας εφιάλτης. Don't get lost in... Μη χαθείς εκεί μέσα. Αν σε τραβήξει, θα πεθάνεις, θα σε σκοτώσει. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, ακόμα υπάρχει μια ελπίδα. Ίσως αυτό το μικρό κλειδί να είναι ο οδηγός σου. If you have seen the door with the place card, set in it. Look on the other side of the door. Αν έχεις δει αυτή την πόρτα με ένα
place card πάνω του, κοίταξε από την άλλη πλευρά της πόρτας. Okay. Μετά συνέχισε να πηγαίνεις κάτω, στο πιο βαθύ του σημείο. Πιο βαθύ του μέρος. What? Και κοίταξε, λέει, για την απόλυτη αλήθεια. Παιδιά, τι λέει? Αν κάποιος τα καταλαβαίνει, ας τα διαβάσει και να τα αποτυπώσει και όταν μου χρειαστούν να μου τα γράψει. Έχει φτάσει στο σημείο που βγαίνεις έξω από το δωμάτιο. Τι εννοεί ο ποιητής? Όχι, να το βάλεις μαζί σου το πάρε με καναλάρα. Άλλο παιχνίδι. Πάμε ρε καναλάρα, άλλο παιχνίδι εκτός από Ark. Ναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό παίζουμε άλλα παιχνίδια εκτός από Ark. Παίζουμε και Ark φυσικά, αλλά παίζουμε σχεδόν κάθε μέρα και κάποιο άλλο παιχνίδι. Είτε Silent Hill, είτε 7 Days to Die, διάφορα παιχνιδάκια. Καληνύχτα, δούλευα μέχρι τις 5. Τέλεια. Και καλώς ήρθες φίλε στο κανάλι μου. Δεν σε θυμάμαι. Ροποπερ Περιθ. Έχω ένα θέμα με τα ονοματάκια. Με δυσκολεύουν λίγο. 20 Ιουλίου, τη μέρα των γενεθλίων μου, Τζόσεφ. Ωραία, εγώ το σημείωσα. Και πήρα και το small key, το μικρό κλειδάκι. Πάμε να κάνουμε ένα save και μετά πάμε πάλι να βγούμε από το δωμάτιο να δούμε πού θα πάμε. Τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε εδώ, λέω. Πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που άφησε αυτό το δωμάτιο? Can tell if it's been days. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν είναι μέρες ή αν είναι ώρες. Οπότε δεν έχεις βγει από το δωμάτιο ακόμα. Όχι, από τις τρύπες πηγαίνω έρχομαι. Στείλει το γράμμα. Δημήτρη, τώρα ό,τι και να μου λες, μόνο spoilers μου κάνεις, δεν ξέρω. Πέτρο, ναι. But during that time they have found the body. Την ώρα που γράφει αυτό σε αυτό το γράμμα είχαν βρει το πτώμα νούμερο 14 από τα 21. I've been having lately. I think I'm losing my mind. Χάνω το μυαλό μου. Δεν έχει ημερομηνία αυτό πάνω του. Το σημείωσα. Το άλλο χαρτάκι. Πολλά χαρτάκια. Αυτοκτόνησε ο Walter Sullivan. Πέθανε, λέει, στο κελί του of blood, από αιμορραγία. Μετά που κάτι έκανε στο λαιμό του, έμπηξε ένα σπούν, ένα, τι είναι αυτό, κουτάλι στο... Ναι. Ένα κουτάλι, λέει, το έβαλε στο λαιμό του και πέθανε από μαραγία. His body was buried in cemetery. Θάφτηκε, λέει, σε ένα νεκροταφείο έξω από την πόλη του Silent Hill. Unmarked. Σε έναν τάφο που δεν έγραφε τίποτα πάνω. After the, μετά από αυτό, his name became, έγινε διάσημος, λέει, έγινε διάσημο το όνομά του σε όλο τον κόσμο. Think of mass murders. Η αλυσίδα, λέει, μαζικών αυτοφόνων σταμάτησε στα 10 από τα 21. Αλλά μετά από 3 χρόνια βρήκανε ένα πτώμα, λέει, 12 στα 21 θαμένο. Χαραγμένο πάνω του. Ήταν, λέει, το πτώμα από 6 μήνες νωρίτερα. Με άλλα λόγια, the prisoner was killed to the half. Το άτομο, λέει, είχε δολοφονηθεί 2,5 χρόνια μετά από την αυτοκτονία του Sullivan. The MO, τι είναι το MO, it was exactly the same as except for one thing. Τι είναι το MO, ρε παιδιά? Sylvan Games YT, καλησπέρα.
Μετά από αυτό, γιατί δεν παίζεις το Outlast. Θα δούμε. Γενικά, δεν πάει να πει ότι επειδή παίζω αυτό το παιχνίδι, πάνε να πει ότι μου αρέσουν όλα τα παιχνίδια αυτού του είδους. Μου αρέσει το συγκεκριμένο, αυτό το πολύ συγκεκριμένο παιχνίδι, το συγκεκριμένο αυτό που παίζω. Δεν είμαι και τόσο φαν του είδους γενικότερα. Αλλά θα δούμε παιδιά, θα δούμε. Μετά από το Silent Hill είπαμε θα δώσουμε λίγο περισσότερο βάρος στο 7 Days to Die και μετά βλέπουμε. Έχουμε καιρό παιδιά μπροστά μας, δεν βιαζόμαστε. Αρχικά από όνομα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μπορεί να εννοεί, δεν ξέρω τι εννοεί. All 10 surveillance victims were found with their hearts cut out and their chest wounds together expertly with thread. Και τα 10 πτώματα, όλα και τα 10 πτώματα από αυτούς που είχε δολοφονήσει ο Σούλιβαν βρέθηκαν, λέει, με βγαλμένη την καρδιά τους και πληγές στο στήθος. Μαζί με μία πολύ τέλεια τομή. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη λέει, το 12ο πτώμα έχει ακόμα την καρδιά μέσα του. Μέσος όρος. Μην με τρολάρεις, και εγώ το... Καζελάς για το δεύτερο μήνυμα, δεν περίμενε να το δεις. Δεν πειράζει. Άμα δεν σπαμάρει πολύ το chat, γενικά τα βλέπω. Αρχικά από όνομα δεν νομίζω. Έτσι να ξεφύγουμε από τις κακές επιρροές. Όχι πολλά γράφει. Naturally, the police think it's a copycat and are... Είχα βρει ένα παρόμοιο γράμμα με αυτό που διαβάζω τώρα. Proceeding on the basis. But they haven't made any progress and recently discovered victim number 13. The corpse also had their heart intact. Ωραία, και στο 13ο πτώμα η αστυνομία πάλι βρήκε την καρδιά μέσα στο πτώμα. Δεν έχει κανέναν ύποπτο η αστυνομία. Ωραία. Έχω μια υπόθεση, λέει, που δουλεύω τώρα. Very few people knew the details of the original crimes. Πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν λεπτομέρειες από τα αρχικά εγκλήματα. Και μπορούν να αντιγράψουν, λέει, το MO του Σούλιβαν με τόση ακρίβεια. MO μήπως είναι ο τρόπος δολοφονίας. Μικιό το δικό μας. Όχι, δεν νομίζω. First I will head to... Πρώτα λέει θα πάω στο Silent Hill. Στον τάφο κοντά σε αυτό το όμορφο... την όμορφη λίμνη. Έχουμε πάει εκεί. Δεν θέλω να ξαναπάω. Βαριέμαι. Ίσως βρω την απάντηση εκεί. Ωραία. Έχει κι άλλο. Δεν μας... Είναι και σκοτεινά και δεν τα βλέπω. Είναι περίεργος ο καιρός σήμερα. Εδώ. Αν και απέφυγα, παρόλο που απέφυγα, λέει, την... τη βροχή πες, τέλος πάντων, νωρίτερα. Υπάρχει μια παχιά ομίχλη παντού. Fortunately, ευτυχώς, δεν τα λέω ότι χάρη σε αυτό απέφυγα να με δούνε και να πάω στη δουλειά. The police are still stubbornly acting as if it's just a copycat. Τι είναι το copycat case? Αντιγραφή υπόθεσης, ξέρω εγώ, κάτι... So I figured things probably hadn't been touched here. Μάλλον λέει δεν έκαναν τίποτα. Αλλά ήμουν λάθος. I would have come... Έπρεπε να είχα έρθει νωρίτερα.
The cemetery was in such bad, ήταν σε τόσο πολύ κακή κατάσταση, λέει, το, το νεκροταφείο, που ήταν, λέει, λυπηρό. The storm must have raised the sea. Ανέβηκε, λέει, το επίπεδο της θάλασσας από την καταιγίδα, από τη βροχή. Τέλος πάντων, that's how it was on my phone. Έτσι ήταν, λέει, όταν βρήκα τον Walter Sullivan, τον τάφο του Walter Sullivan. Οκ. Okay. Είναι, λέει, πολύ κατεστραμμένο αυτό το ημερολόγιο, το γράμμα, αυτή η σελίδα, σε αυτό το σημείο και δεν μπορεί να διαβάσει παρακάτω. Είμαι σοκαρισμένος. Κανένα σώμα δεν υπήρχε μέσα στον τάφο. Και πάνω στον τάφο ήταν γραμμένο στο κοφίνι πάνω, στο φέρετρο, το 11 στα 21. Okay. Σάλιβαν, μωρέ, Σάλιβαν, εντάξει. Τι σε πειράζει εσένα τώρα. Πού είναι το mouse, πού πάω. Παίζει να έχει κι άλλο εδώ που δεν το είδα, γιατί τα κόκκινα εγώ δεν τα βλέπω εύκολα. Τίποτα. Όχι. Να ρίξουμε άλλη μια ματιά έξω, τώρα που διαβάσαμε τα γράμματα. Mental order. Θα μπορούσε. Τι σημαίνει mental order? Δεν μπορώ να κάτσω, ήρθα να πω ένα αντίο σε όλους. Γιατί δεν θα ξανάρθεις. Καλό βράδυ. Εγώ θα σου πω see you. Και καλό βράδυ και τα λέμε στο επόμενο live stream όταν ξαναμπείς. Κάνουμε ένα save. Μέχρι 30 saves μπορούμε να κάνουμε. Όχι. Πάμε να κάνουμε override το πρώτο. Ωραία. Number of saves 32 μας τα μετράει όμως, δεν πειράζει. Ποιος άλλος που παίζει αυτό το παιχνίδι έχει κάνει τόσα πολλά saves? Τι έχω πάνω μου? Τίποτα που να θέλω να αφήσω. Ωραία. Πάμε από εδώ. Λέτε να μας περιμένει η κοπελιά απ' έξω. Θα μας εξηγήσει, φαντάζομαι, έτσι. Θα τη βρούμε εκεί πέρα κάτω, έξω από την τρύπα, και καλά δεν θα μπόρεσε να μπει. Νάτι. Έπεσα εγώ από την τρύπα, ήρθα τώρα πάλι. Δεν την ξεχάσαμε, όχι. Henry. Henry. Henry, ρε, τι Henry. Oh, αγκαλίτσες. Ούτε καν τη βλέπει την τρύπα. Απλά εξαφανίστηκα, λέει, έτσι ξαφνικά. Δεν μπορεί να μείνει εδώ μόνη της. Είναι... στοιχειωμένο. Τι θα κάνουμε? Έχω έναν τρόπο να σε σώσω. Ξέρεις κάποιον Joseph? Ναι. Αυτός που ζούσε, λέει, στο διαμέρισμα πριν από σένα. Ήταν δημοσιογράφος, κάτι τέτοιο. Εξαφανίστηκε περίπου 6 μήνες πριν μετακομίσω εγώ σε αυτό το διαμέρισμα. Αλλά προς το τέλος άρχισε να συμπεριφέρεται πολύ περίεργα. Έκανε μία έρευνα για... αυτό. Έλαβα ένα γράμμα από αυτόν. Πού πρέπει να πάω κάτω, λέει. Κάτω. Να βρω την απόλυτη αλήθεια. Πάμε να το κάνουμε αυτό. Κάτι θα υπάρχει κάτω. Okay. Ωραία μάτια έχει, τώρα τα είδα. Είναι όλη μας, η μόνη μας ελπίδα να το πάμε. Έτσι. Θα κολλήσει πάνω μου. Κλαπ, κλαπ, κλαπ. Αυτή την σκροφίτσα, λέει, γιατί την κουβαλάμε μαζί
Δώσε μια στο κεφάλι να πάει από εκεί που ήρθε. Άστε, ωραία παρέα είναι. Λοιπόν, πάμε. Ας μην κάνανε respawn, βλάκες, όχι εδώ είναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Εδώ είπαμε είναι σπασμένη ή κλειδωμένη. Μ' αρέσει που κουτσένει κιόλας αυτό. Ωραία. Και άλλη από εδώ. Ωραία. Τι κάνουμε ρε guys. Πώς λύνουμε τώρα αυτό το γρίφο εδώ. Έχουμε μπει σε όλα αυτά τα δωμάτια, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Πάμε πάλι πάνω. Φαντάζομαι. Μήπως έχει αλλάξει κάτι. Μ' αρέσει που κρατάει και το τσαντάκι της. Πελά που βρήκαμε, όχου, κάτι ετοιμάζει αυτή. Δεν έχει πλέον καρότσια εδώ. Τα έχουμε ψάξει όλα, μα όλα αυτά τα δωμάτια. Πάμε στο τέρμα του διαδρόμου, μήπως κάτι μας αφήσει. Δεν μπορεί να τρέξει. Πλάκα έχει έτσι όπως τρέχει. Τίποτα δεν έχει εδώ, ξέρω που πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω εκεί που βρήκα εκείνο το κλειδί, όχι καμία σχέση. Πού το είχα βρει όμως εκείνο το κλειδί. Ήταν στις αποδοπόρτες. Ήταν στις από εκεί πόρτες ήταν. Έτσι. Εκεί που μας έκανε το jump scare. Γιατί σου έβγαζε ένα πράσινο βελάκι. Γιατί έχει και άλλο όροφο. Χάρτη F1. Βλέπεις τώρα κάτω. Βλέπεις κάτω που έχει πράσινο βελάκι. Γιατί πάει κάτω. Αυτός είναι ο δεύτερος όροφος. Έχει κάτω. Αυτός είναι ο πρώτος όροφος. Και σου λέει έχει και πιο πάνω. Έχει και δεύτερο. Καταλάβες. Και όταν είσαι στο δεύτερο σου λέει έχει πιο κάτω. Έχει πρώτο. Τρίτο δεν έχει όμως. Γι' αυτό και δεν έχει βελάκι προς τα πάνω. Έχει δύο όροφους μόνο. Αν κάποιος ξέρει τι πρέπει να κάνουμε, μπορεί να το γράψει ελεύθερα. Αλλά αυτά τα έχουμε δει ήδη. Πού ήταν εκεί που μας έκανε jump scare? Πέρα που έχει φως, δεν λες κάτι. Αχ, πρέπει να ήταν από απέναντι. Τι είναι αυτό το χαρτί F1 που λέει ο Άλεξ? Ήταν από απέναντι το jump scare, δεν ήταν από εδώ. Τι αναστενάζει? Α, είναι η κοπελιά. Ήτανε πριν από αυτό. Παιδιά, δεν θυμάμαι καθόλου. Αμνησία. Γεια σου Παναγιώτη, μια χαρά. Στις απέναντι πόρτες. Να το. Μην πεις ότι θα μπήκε αυτή μαζί. Δεν μπήκε. Προσπαθεί να έρθει, αλλά δεν ξέρει πώς να έρθει. Δεν έχω κάτι να χρησιμοποιήσω. Να είναι κάτι που το έχω αφήσει σπίτι, δεν νομίζω. Το μόνο πράγμα που έχω πάνω μου, το μόνο, είναι αυτό το μικρό κλειδί λέει. Ένα μικρό κλειδί. Α, δεν χρησιμοποίησα το μικρό κλειδί. Κάτσε να χρησιμοποιήσω το μικρό κλειδί εδώ στο τέλος του διαδρόμου. Ή στο ασανσέρ, ξέρω εγώ. GRGamerTVYT, ποιος σε σνομπάρει να τον μαλώσω. Πες μου τώρα. Πες μου ποιος σε σνομπάρει να τον μαλώσω.
Γεια σας, συμπαθώ λίγο παραπάνω. Α, έχουμε και συμπάθειες εδώ πέρα. Έχουμε και συμπάθειες. Κύριε, κύριε, ναι, για βοήθα. Μήπως πρέπει να βάλω το μικρό κλειδάκι στο ασανσέρ. Βασικά, νομίζω κάτι θυμάμαι που με έγραφε το γράμμα. Να βρω, λέει, δίπλα σε μια πόρτα που έχει ένα κάτι και να πάω, λέει, κάτω και μετά να πάω πιο κάτω και μετά να πάω ακόμη πιο κάτω και μετά κάπου το χάσα το γράμμα, δεν ξέρω τι μου έλεγε. Να δοκιμάσω πάλι όλες τις πόρτες στον κάτω όροφο. Τι ωραία κάμερα. Ήρθε. Όχι. Ωραίος τρόπος να την ξεφορτωθούμε αυτή, παιδιά. Κατεβαίνουμε τις σκάλες γρήγορα και δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά πάλι στο γράμμα, θα έλεγα. Πάμε κάτω. Ήτανε... ποιο γράμμα ήτανε? Αυτό που δεν λέει τέτοιο. Όχι, θα το βρω όμως. Αυτό είναι παλιό. Περίμενε, πάμε, αυτό ήταν το 20 Ιουλίου. Αχ, ελπίζω να μην γράψετε κάτι που πρέπει να το... Πρώτος όροφος, πίσω από το σανσέρ έχει μια πορτούλα. Όλη η Λία εκτός της Γεωργίας και της Αλεξάνδρας όταν με θυμήθηκε. Ντροπή σας, παιδιά, ντροπή σας να σνομπάρετε εδώ πέρα το παιδί. You have seen that world as well. Λοιπόν, that horrible nightmare, but if you get sucked into it, ωραία. Υπάρχει μια ελπίδα. Λοιπόν, if you seen the door, αν δεις, λέει, μια πόρτα με place card πάνω της, να κοιτάξεις από την άλλη πλευρά της πόρτας. Μετά πήγαινε κάτω. Στο πιο κάτω, λέει, που πάει, στο πιο κάτω, οφχήμαι, εκεί πέρα λίγο το χάνω και θα βρεις, λέει, την απόλυτη αλήθεια. Λοιπόν... έχει κάτι εδώ. Να ρωτήσεις κάτι για το ARK. Άντε ρώτα, αν και αυτά είναι πολύ καλύτερο να τα ρωτάς στο Discord, γιατί σίγουρα θα βρεθούν περισσότερα άτομα που θα ξέρουν για να σε βοηθήσουν και θα είναι λίγο καλύτερα. Καλά κι εγώ, τέλεια. Μήπως, ναι, αυτό, καλύτερα στο Discord. Τώρα βέβαια τέτοια ώρα δεν ξέρω αν θα σε βοηθήσει κανείς. Αλλά γενικότερα είναι προτιμότερο εκεί πέρα. Όπα, έπρεπε να πάω δίπλα από το σανσέρ, στα κουμπάκια και όχι στην πόρτα που πάταγα εγώ τόση ώρα. Το πάτησα. Μπήκα! Ωλαλα! Τι έφαγε πάλι. Ωχ, βάρεσα και την Άιλιν. Σταμάτα, έχει πεθάνει. Το είδατε. Πρώτα έπεσε κάτω αυτός και μετά τον βάρεσε η Άιλιν. Οκ. Δεν ρωτάω τώρα, θα ρωτήσω αύριο στο Discord. Οκ. Μπορείς να ρωτήσεις και σήμερα και μπορεί να το δει κάποιος να σου απαντήσει, μπορεί να σου απαντήσουν αύριο. Ωπα, δεν ήθελα να βγω. Αυτό με το κουμπί στο σανσέρ θα μπορούσα να το είχα κάνει και νωρίτερα. How did I get into this? Σκάσε.
Κάνουμε κάτι, ρε, guys, εδώ πέρα. Όλα είναι σπασμένα εκτός από το άνοιγμα κλείσιμο. Ξαδέλφη της Μαρίας είναι, λες. Τι αγένεια να ρεύεστε μπροστά σε μια γυναίκα. Ναι, αλλά και η γυναίκα μετά με το τσαντάκι κατευθείαν, παπ, μία. Αυτός. Πάνω εδώ στο κέντρο της πόρτας. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Γιατί πρέπει να μου πιάνει χώρο στο δικό μου inventory η τσάντα που κρατάει αυτή. Ηλία, δεν μιλάμε ποτέ έτσι μια κυρία. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Δεν μπορώ να ξαναπατήσω το κουμπί του ασανσέρ. Όχι. Θυμίστε μου λίγο τι σημαίνει place card. Καλά, θα το ψάξω. Περίμενε. Translate. Place card. Τοποθέτηση κάρτας. Φοβερό. Place card. Place card. Αν το κάνω δύο λέξεις, τοποθετήστε την κάρτα. Κάρτα κλειδί. Το λέω επειδή εδώ... Γιατί με πάει πάνω-πάνω. Ποιος θα θέλει να δει τα παλιά μηνύματα. Εδώ λέει, λοιπόν, αν δεις την πόρτα με το place card, if you have seen, αν έχεις δει μάλλον, αν έχεις δει την πόρτα με το place card, if you have seen the door with the place card, setting it, αν έχεις δει την πόρτα με το place card πάνω σε αυτήν, τότε κοίταξε από την άλλη μεριά της πόρτας. Μετά συνέχισε, λέει, να πηγαίνεις κάτω, στο πιο βαθύ, λέει, σημείο του, και εκεί θα βρεις την απόλυτη αλήθεια. Ποιος είναι ο άξονας ενός ασανσέρ, χαχαχα, κάρτα κλειδί. Α, θα με κάνει να κάνω copy-paste τώρα. Στον πρώτο όροφο, κοίτα. Μήπως τώρα που καλέσαμε το σανσέρ από εδώ, έχει αλλάξει κάτι κάτω. Όπα. Κάλεσα το σανσέρ κάτω, έφυγε από εδώ και εδώ άνοιξε τρύπα. Πού είναι η κοπελιά? Τι θα γίνει με την πάρτι σου, έχει πρόβλημα με αυτή τη σκάλα, παιδιά. Φορέτε τα κούνια και δεν μπορεί να κατέβει γρήγορα. Οκ. Okay. Τι κάνουμε εδώ, είπαμε. Έβαλα το small key κάπου. Και εξαφανίστηκε από το inventory μου. Και άνοιξα την πόρτα και μπήκα. Και τι κοιτάει, όχι, το χέρι της κοιτάει, έτσι. Φαίνεται σαν να κοιτάει κάτι άλλο. Ωραία. Είμαι πίσω από το σανσέρ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, αλλά μόλις το βρήκα. Είναι τρεις. Ρε, Άιλιν, εκεί που κάθεσαι, σε βαράω. Δεν έπεσε. Μη. Σηκώθηκανε, ρε, δεν το σπάτησε κανείς. Θα πεθάνουμε. Πρέπει να πάμε να πατήσουμε αυτόν που έπεσε. Κοπελιά, είσαι καλά. Πιο πολύ με ενοχλεί πάντως η Άιλιν παρά βοηθάει. Κοίτα τι κάνει, ρε.
Ναι, έτσι όμως δεν μπορώ να το πατήσω, γιατί ας πούμε να πάω κάτω έχει σηκωθεί πάλι. Αυτός δεν πατιέται. Πάτησα τον ίδιο. Κόντεψα να πεθάνω εδώ. Μήπως είναι καλή ιδέα να γυρίσω σπίτι να κάνω heal. Αν κάνει. Αν γυρνάει δηλαδή. Καληνύχτα φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασες στο... από το live stream. Πού είναι το σπίτι μου? Αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα έρθεις μαζί μου αυτή τη φορά? Δεν θα προσπαθήσει καν να έρθει τώρα, το ξέρω ότι δεν μπορεί. Καλή συνέχεια, ναι ηλία. Καλά, είπαμε ότι είναι πιο πολύ πελάς. Ισχύει. Και δεν μπορώ να τρέχω κιόλας τώρα, πρέπει να την περιμένω να με φτάνει. Είναι και κούτσαυλο. Ωραία, περιμένουμε λίγο να ανέβει το health. Κάπου είχα διαβάσει, είχα φάει ένα spoiler και είχα διαβάσει κάπου ότι στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού δεν μπορείς να κάνεις heal στο σπίτι, στο δωμάτιο. Το είχα φάει το spoiler και όπως βλέπετε τώρα δεν κάνουμε heal. Άρα πάλι καλά που είχα φυλάξει όλα αυτά τα ιατρικά που είχα φυλάξει τέλος πάντων. What? I am getting a very bad feeling all over. Αισθάνομαι, λέει, γενικά ένα πάρα πολύ κακό συνέστημα. Good night. Παιδιά, φοβάμαι τώρα. Maybe I have holding something that somehow weakened this. Maybe I have been holding... Ίσως να κρατάω κάτι... Όπα! Όπα! Φάγαμε raid από τον Pixel Drops. Με 16 άτομα ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το raidάκι. Να σου κάνω και ένα πολύ ωραίο shout out. Τι παίζατε, Resident Evil 3, τέλειος. Καλησπέρα. Βλέπω μέτριο παιχνιδάκι. Παιχνιδάρα, Silent Hill. Γιατί φοβάμαι παιδιά λίγο τώρα. Πέθανα. Δεν έπρεπε να πλησιάσω κοντά στο ρολόι, έπρεπε να είχα πάρει τα heal κατευθείαν. Να θυμάσαι το κερί, το δωμάτιο αλλάζει. Πρώτη φορά πεθαίνω. Πάμε να κάνουμε load, νομίζω αυτό ήταν το... Θα μπορούσα να είχα κάνει απλώς ένα continue, χωρίς... Για κάτσε. Πόσο πίσω ήταν το save? Ήταν εδώ που είχα προσπαθήσει να έρθω... Όχι, είναι εδώ που ήμασταν τώρα. Έκανε αυτόματα save, έτσι. Ωραία, πάμε να κάνουμε heal. Να πάρω για το κερί, τι να το κάνω το κερί. Drink. Ένα πήρα. Δεν ξέρω ποιο γιατρικό είναι καλύτερο. Okay, θέλω άλλο ένα ίδιο.
Τέλεια. Το ήξερα ότι θα γίνει κάτι κακό. Αυτό ήταν. Pixel, χαθήκαμε και εγώ εδώ. Αγόρια, βοηθάτε λίγο. Το κεράκι. Θα το βάλω εδώ. Μήπως έπρεπε να το βάλω κάπου αλλού και όχι εδώ. Κοντά στο ρολόι, ας πούμε. Μήπως δεν μπορώ να το πάρω πίσω τώρα πια, το χασά. Το χασα το κύριο. Δεν έπρεπε να το βάλω εδώ, το χασα. Αχ, γιατί το έκανα αυτό το λάθος τώρα. Έκανα βλακεία, για πείτε μου ρε παιδιά. Μπορώ να βοηθήσω, δεν το ξέρω το game καθόλου. Έκανα βλακεία από το βάλα εδώ το κερί. Έπρεπε να το βάλω κοντά στο τέτοιο. Μην τρομάξετε. Ωραία, ωραία, όχι, όχι, όχι. Δεν πάω κοντά στο ρολόι. Δεν πάω κοντά στο ρολόι καθόλου. Το κερί το χάσαμε παιδιά. Να κάνω ένα load γρήγορα. Καλά είναι λέει ο Mega Gym. Οκ, το αφήνω εκεί το κεράκι. Αγχώθηκα λίγο. Στο ρολόι κοντά λέει. Ναι, αλλά ο Δημήτρης που τα ξέρει καλύτερα λέει ότι είναι καλά, οπότε τον εμπιστεύομαι. Μη χαλάς πολλά κερί, θα σου χρειαστούν για μετά. Δεν θέλω να πω άλλα. Αφού είπες ότι δεν το ξέρεις το game. Αν δεν είμαστε κορίτσια βοηθάμε. Λοιπόν, εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ αποκλείται να έχει τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα σου ρίξω ένα ματιά και εδώ. Ωραία. Να κάνουμε save, έτσι. Τι μου λέτε. Όντως δεν το ξέρει. Δεν του αρέσει εννοούσε. Α. Ωραία. Μακριά από το ρολόι. Πού πάω, όχι, δεν είναι από εδώ η τρύπα. Από εδώ είναι η τρύπα τώρα. Θα μπορούσα να είχα πάρει κανένα γιατρικό μαζί μου, δεν πειράζει. Μήπως να πούμε ξανά στην τρύπα, σωστά. Το δωμάτιο είναι μόνο για save πλέον. Follow! Είχε κάνει πριν follow ο Pixel Drops, συγγνώμη δεν το είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Pixel Drops για το follow. Επίσης Vincelot86, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow φίλε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο κανάλι, να είσαι καλά. Λοιπόν πάμε, όπα λάθος, μην έρχεσαι. Από εδώ. Χάθηκα, από εδώ. Τρέχα μωρή κουτσί. Ήρθε, ωραία, πάμε κάτω. Τους είχαμε σκοτώσει όλους, οπότε είμαστε κομπλέ από εδώ. Οπλάκι έχω το καλό, ας πούμε. Ξέρει κανείς τι θα γίνει αν είναι να φύγω. Ξέρει κανείς τι θα γίνει αν... Δεν κατάλαβα τι εννοεί ο Ερμάλι. Να σου πούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Να το 350 το στρογγυλό. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το sub. Να είσαι καλά, καλώς ήρθες. Pixel Drops στην παρέα των subscribers. Κάποιος να πει στον Ερμάλ τι θα γίνει για να πάει για ύπνο. Να μην περιμένει. Α, και καμόξω. Τι είναι αυτό το κρεμασμένο? Αυτός ο ήχος είναι επειδή πατάω να δω το χάρτη. Και δεν έχει χάρτη εδώ και κάνει μπόνκο μπόνκο. What the... Γύρω γύρω όλοι στη μέση. Η Άιλι. Έρχεται. Έρχεται. Ηλία, δεν διαβάζεις. Το καλά είναι δεν πήγαινε στο κερί που ρώτησες. Α! Μήπως
έπρεπε να κάνω. Καλά, και έκανες τόση ώρα για να μου το ξαναπείς. Ή το ξαναγράψεις και δεν το είδα. Τη φάση. Τέλος πάντων, άμα δούμε και υπάρχει πρόβλημα, ξέρω εγώ. Έπρεπε να το. Τι κάνει. Τα σάψει είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μήπως έπρεπε να κάνω ένα load να το βάλουμε αλλού το κεράκι. Φοβάται λέει. Ούτε τώρα έχω χάρτη. Λοιπόν, πάει από εδώ και πάει και από εκεί. Τρύπα. Να μπω στην τρύπα. Α, μάλλον εδώ πάει σπίτι. Πρόβλημά σου. Ποιανού πρόβλημα. Όχι, πως βαριέμαι και θέλω να φύγω, απλά φοβάμαι λίγο. Okay. Ναι, εδώ μας πάει σπίτι. Ωραία. Ω, να σου... Τα παράθυρα κοπανάνε. Ωρε φίλε, δεν ξανάρχομαι εγώ εδώ μέσα, ούτε για save, τίποτα, φεύγω. Φύγε, φύγε, Ερμάλ, γίνεται χαμός. Όχι, χαίστηκα πάνω μου. Δεν είναι για μικρά παιδιά αυτό. Έλα Μαρία, πώς σε λένε, Αιλίν, εδώ είμαι. Ναι, δεν ξέρω να πάω στο σπίτι, τέλειωσε. Το κερί άφησα εκεί τώρα, δεν ξέρω αν έκανα καλά που το βάλαμε στην κουζίνα. Για να μην με αφήνει να το πάρω πίσω. Πόρτα. Τέλος δρόμου. Αχ, είσαι 10. Τι γίνεται, δεν βλέπω. Καλά πάω. Δεν με τις κάμερες τώρα, πού πήγαινε, από εδώ πήγαινε. Βλέπω μια πόρτα. Έχουμε χαρτί. Ω, έχουμε χαρτί. Τι είναι αυτά τα θαμπά κάτω, που ξέρει τι θα έχει εκεί και μου το έχει κάνει θαμπά. Α, δεν ξέρω. Κάτι κοιτάει. Α, κι άλλο κεράκι, οκ. Okay. Έχασα το ένα κερί, πήρα άλλο. Πολλά κεριά μου δίνει. Γι' αυτό κάποιος μου είχε γράψει κάτι για τα κεριά. Παιδιά, εσείς τα ξέρετε όλα και με δουλεύετε εδώ πέρα. Ωραία. Τι είναι αυτή η πόρτα, ας πούμε. Είμαι πάνω, εκεί πάνω είμαι. Είναι τόσο μικρός ο χώρος που ο χάρτης δεν δείχνει τίποτα, δεν βοηθάει. Γίτσες! Φτερνιστικέ. Τι φάση. Τώρα είναι ξεκλείδωτη, πριν ήταν κλειδωμένη. Όλα λα. Βλακία έκανα. Γιατί δεν πάω να το πετύχω. Γρήγορα. Φέροξ. Χάρτης. Ωραία. Γιατί όμως μας τα έχει από πριν σε αχνά. Είναι bug, έτσι έπρεπε. Ωραία. Είχε πόρτα εδώ, μου φάνηκε. Ωραία. Τι λέει, κάτι έχει κάτω. Κάτι έχει κάτω. Δεν έχει τίποτα κάτω. Απολύτως τίποτα. Πάμε από εδώ. Και νομίζω έχει άλλο ένα τερατάκι το οποίο κάπου πήγε. Information. For the Lynch Street Line and the King Street Line. Is this really South Ashfield Station?
Πόστερ, τίποτα ενδιαφέρον. Να ακούω στα αριστερά μου. Πάω να γεμίσω. Δεν μπορώ να στρίψω όμως έτσι. Ωχ, θυμάμαι που είμαι. Θυμάστε. Dead. Double kill. Σηκώθηκε. Γι' αυτό πρέπει να βάζεις τα κεριά σωστά, αλλιώς θα γεμίσει με φαντάσματα όλο το σπίτι και μετά ούτε να μπεις θα μπορείς. Ναι, αλλά άμα είναι να μην αφήνει να τα πάρω πίσω τα κεριά, τότε σημαίνει ότι μάλλον καλά είναι και εκεί που το έβαλα, απλώς εκεί ίσως έπρεπε να μπει μετά, πρώτα έπρεπε να το βάλω κοντά στο ρολόι. Έχασα πολλά streams μετά το Silent Hill 2, πήγες... Κατευθείαν 4, ναι κατευθείαν 4, δεν έχασες πολλά stream. Από το 2 πήγα κατευθείαν στο 4. Το 3 δεν το παίξαμε. Ωραία. Τι κάνουμε εδώ. Περίεργο λέει. Πάει μόνο κάτω. Έχει κάτι από εδώ. Hey. Προχώρα κι εσύ όμως. Πρέπει να παίξει και το 1 και το 3, όχι μωρέ. Εγώ ήθελα να παίξω μόνο αυτά τα 2 τα συγκεκριμένα. Το 2 επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και το... Ωραία. Το 2 επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και τι ήθελα να πω. Και το 4 επειδή δεν το έχω ξαναπαίξει. Ωραία, από εδώ πάμε. Διαφήμιση. Σκοτεινά. Φωτεινά. Ωραία. Και εδώ αριστερά έχει save. Φοβάμαι να μπω ρε παιδιά. Δηλαδή να πεθάνω στο ίδιο με το σπίτι. Δεν είναι εδώ. Πού είναι το save. Όντως τώρα. Κάτι που δεν το βλέπω. Α, εδώ. Στην πρώτη πόρτα είναι, εγώ θα πάω στη δεύτερη. Τίποτα. Ναι. Κάτι πήρε. Φέρε το. Πάω, φύγουμε. Έχει νόημα να κάνω save εδώ. Μιας και μου το δίνει το παιχνίδι θα μου πεις, ε. Έλα, τις πίσες. Βλακίες. Θα είχα ένα μικρό λεπτό. Άντε ρε Άιλιν, βοήθα και εσύ, πάτα κανένα με το τακούνι. Ωραία. Πάμε και στην τρύπα. Καλή 25η Μαρτίου. Όντως, καλή 25η Μαρτίου, ήδη πέθανε στο ίδιο στο σπίτι, LOL. Λοιπόν, όπου γίνεται πιο πολύ φασαρία θα βάλω κεράκι. Πόρε γράμματα. Λοιπόν, κάνουμε ένα save. Follow Κώστας 122. Γεια σου ρε Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο κανάλι, να είσαι καλά.
Πρόσεχε, πλάκα, μην πεθάνεις. Λοιπόν, το κεράκι. Δεν μπορώ να το βάλω εδώ, λέει. Εδώ. Δεν μπορώ να το βάλω εδώ. Πού μπορεί? Στο τραπεζάκι πάνω, στο τραπεζάκι. Ωραία, θα αρχίσει να λειτουργεί μετά από λίγο. Θα σταματήσουν τα παράθυρα, έτσι. Ωραία, φίλοι, πολύ. Σταματήστε, δεν μπορώ. Εδώ πέρα τίποτα, παιδιά. Το ξεχάσανε αυτό οι developers. Δεν έχουν βάλει τίποτα. Τι ακούγεται? Τρόμαξες. Εμείς το είχαμε δει και πριν που ξαναρθεί, οπότε το ψιλοπερίμενα. Γίνω χαρτί. Βάλω το mysterious powerful artifacts. Βρήκε artifacts. That seem to be very effective evading the ghost victims. The whole candle and the signed medallion. Οκ, okay, για να δούμε. Θα μας εξηγήσει. Τώρα θα μας εξηγήσει, παιδιά, πώς θα χρησιμοποιούμε τα κεριά. Against the ghost victims in the other world, they also seem to prevent them from invading. Α, βοηθάνε, λέει, επίσης στο να μην μπαίνουν τα φαντάσματα στο σπίτι, στο δωμάτιό μου. Απλά άναψε το κεράκι. Near where they're coming. Κοντά στο σημείο από το οποίο έρχονται. And in its holy power. Και το ιερό, η ιερή δύναμη, λέει, του κεριού θα ενεργοποιηθεί. Και το μεταγιόν φαίνεται, λέει, να κάνει, δεν κατάλαβα, repeal. Α, να δίνει, ας πούμε, την ιερή του ενέργεια όταν ζεσταίνεται. Δηλαδή, εντός παρενθέσεως, όταν ενεργοποιείται. Αρχίζω να έχω, λέει, μια ελπίδα. 25 Ιουλίου. Filthy envelope. Υπάρχει ένα γράμμα, α, είναι φάκελος αυτό, υπάρχει ένα γράμμα, λέει, και ένα παιχνίδι κλειδί. Mommy, I will give you this, so please wake up soon. Τελείωσε ένα ορθόγραφο, κάνα πεντάχρονο θα τα γράψει αυτά. It's inside my toy train. Mommy, I will give you this, so please wake up soon. Ωραία, είναι ένα παιδάκι και λέει στη μαμά του, σου δίνω, λέει, αυτό, οπότε, λέει, ξύπνα με σύντομα. Είναι μέσα στο τρενάκι μου. Και πήρα και ένα το εκεί. Το εκεί. Πρέπει να βρούμε το τρενάκι του παιδιού. Το κεράκι δεν κάνει τίποτα, έτσι. Αυτό το κεράκι... Το χάσα, παιδιά, είχα βάλει εδώ ένα κεράκι και το χάσα. Έλα, ρε παιχνίδι. Έχω κάτι εδώ μέσα χρησιμό. Ποθώ. Οκ. Τα μάτια μου, ίσως να τα έγραψα εγώ, Ηλία. Το παιδί το έγραψε. Έλειωσε. Α, λιώνουν κιόλας. Μην όλες σαν μωρόβρελ. Μην μπες. Πού να μπω? Πήρα κάτι. Κάτσε, πάτησα. Τι θέλω να κάνω? Τίποτα. Ωραία. Δεν έχω κάποιο αντικείμενο που να θέλω να πάρω από εδώ, ας πούμε. Ωραία. Να πάρω κανένα γιατρικό να έχω πάνω μου. Όχι, πιστεύω. Μάλλον. Follow. Owl Official Rap. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, πάω γρήγορα να κάνω ένα save. Second time. Τι είναι? Α, είναι, ναι, εδώ που ήμασταν στην αρχή. Και το λέει τώρα ότι είμαστε second time. Το κεράκι τίποτα, έτσι, στον κόσμο του. Hello, where are you from? We are from Greece. We are from Greece. Where are you from? I'm sorry if you don't understand our language, but my audience is primarily Greek. Τι ωραία που το μιλάω το αγγλικό. Καλά, με δουλεύεις. Εγώ μιλάω με χρόνια. Εγώ γιατί κάθομαι και σου μιλάω στα αγγλικά, άμα ξέρεις ελληνικά. Ωραία, δεν πειράζει. Προπόνησα λίγο για τα αγγλικά μου. Ωραία, αριστερά. Α, παιδιά. Είσαι τρελός. Θυμάστε που αναρωτιόμουν. Θυμάστε, αυτό βλέπετε. Αναρωτιόμουν για ποιο λόγο τα έχει αχνά. Και έλεγα μήπως είναι. Και δεν μου απάντησε κανείς, παιδιά. Είστε όλοι εκτός. Σου άρεσε. Πλάκα έχει. Εδώ είχαμε ξανάρθει στην αρχή. Στα πρώτα επεισόδια είχαμε ξανάρθει σε αυτό το σημείο. Οπότε αυτός έχει έτοιμο το χάρτη όπως ήταν τότε, αλλά τον έχει αχνό, γιατί σου λέει εδώ είναι άλλος κόσμος τώρα, μπορεί να έχει αλλάξει λίγο. Στο δείχνει μεν το χάρτη, αλλά σου λέει είναι αχνός, μπορεί να έχει αλλάξει. Επεξηγήθηκε κι αυτό. Ωραία. Κανένα τέρας. Γιατί δεν μπορώ να πάω... Α, έχει τοίχο, καλά στραβωμάρα. Από εδώ δεν πάει. Τι είναι αυτό, φάτσα? Για σε λίγο. Ωραία, αποδώσε. Α, είχα κάτι κλειδ... Ωπα, κάτι κλειδάκια σπίτι που θα μπορούσα να πάρω. Τι είναι αυτά κάτω? Τα είδα και εγώ, αλλά δεν πρόλαβα να αναρωτηθώ. Καλό, καλό ήταν, μ' άρεσε. Ρώτησα που είμαστε και εσύ δεν απάντησες. Μπορεί να μην το θεώρησα σαν ερώτηση. Τι είναι αυτό, γιατί κουνιέται? Σε γυναίκα μοιάζει, αλλά δεν παίρνει και όρκο. Είναι αυτή με τα δύο κεφαλιά. Τι έκανε, σου πέρασε από τα καγγέλα. Έχει εδώ το jump scare. Follow Owl Real. Owl Real, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Μην μου πεις ότι είναι φάντασμα. What the crap is happening? Πού να σε... Έφυγε. Πάμε εδώ. Δεν προλαβαίνω. Μη, Άιλιν. Μπράβο, έτσι με το σατάκι. Βαράει από πίσω. Πρέπει να προλάβω να τις καρφώσω. Βαρά. Γιατί δεν... Όχι! Τι λέει, παιδί...
Δεν μπορώ να τους καρφώσω το μαχαίρι να σταματήσει. Δεν προλαβαίνω, δεν ξέρω πώς το κάνω. Πώς το είχα κάνει την άλλη φορά. Θα χάσω όλο το χέρι εδώ. Ρε παιδιά, σηκώνεται κατευθείαν, δεν προλαβαίνεις να καρφώσεις μαχαίρι. Κοίτα εδώ, δεν προλαβαίνεις. Άνα, γεια σου. Τώρα το κάρφω στο μαχαίρι. Τι ακούμε. Μην πεις ότι θα έρθει κι άλλο. Θα πρέπει να βάλω το μενταγιό να μ' έρθει κι άλλο. Τι κάνουμε εδώ που είμαστε τώρα. Κάτσε, θέλω να δω λίγο chat. Δεν πεθαίνει. Φύγε. Να, ρε, θέλω να τους καρφώ στο μαχαίρι. Πάρ' τα μόρια άρρωστη. Όταν τη ρίξεις κάτω θέλει να τη καρφώσει το σπαθί. Ναι, το ξέρω, αλλά το είδες και εσύ ότι έπεφτε κάτω και σηκωνόταν μέσα σε μισό δευτερόλεπτο. Όχι, από εδώ ήρθαμε. Και ακούω τώρα κάτι ήχος που μάλλον θα έρθει κι άλλο τέτοιο πτέρας. Μήτρας. Some of her stuff here. Computer ticket here. Communer ticket here. Α, όχι, αυτό το που έριξα κάτω κάνει έτσι. Από εδώ γυρνάμε πίσω. Όχι, από εδώ πάμε μπροστά. Αυτά τα δύο office που λέει παίζει να μπαίνω μέσα. Όχι, έτσι. Όχι. Ωραία. Πάμε μπροστά. Αυτή είναι η Ηλία πια. Αυτή κάνει... Ναι, αυτή όντως. Μην της κάνετε κακό, ήθελε μόνο μια αγκαλιά. Ναι, αλλά μου ρούφηξε το μισό αίμα. Έχω ένα παιδικό κλειδάκι. Στο σπίτι έχω κάτι κλειδιά. Ένα νόμισμα μάλλον, ένα κέρμα. Που μπαίνει σε αυτό εδώ το τέτοιο, το είχαμε βάλει στις αρχές τώρα. Δεν ξέρω άμα πρέπει να πάω σπίτι να το πάρω και να το ξαναφέρω εδώ. Πάρε το σπαθί για να ηρεμήσει, όχι. Προτιμώ να κάνει θόρυβο. Λοιπόν, ετοίμασε τη τζάντα. Ετοίμασε τη τζάντα. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο αποχειρισμός είναι άθλιος. Μια και πέσε κάτω. Ωραία, πάει πρώτος. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι. Καλό βράδυ, Vincelot. Πάμε να το πατήσουμε αυτόν. Βάρα μου. Πλάκα έχει που βαράμε την τσάντα. Ηλία, δεν ακούς. Ακούω. Τι εννοείς δεν ακούω. Παίρνω αυτό. Ναι, θα το πιω τώρα αμέσως. Πάει από εδώ κάπου. Πάρε το σπαθί για να ρεμίσει, μα δεν θέλω να ρεμίσει. Τι είναι αυτό?
Sorry, τη βάρεσα. Είναι καλό αυτό που κάνω. Σταμάτησε. Και άλλη μια γερή. Ψαφισε. Ακόμα κουνιέται όμως. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που κάνω. Μαυροφίδα. Σκουλικαντέρα. Κόμπρα. Να πάρω σε δεξιά. Περνάει από εδώ. Σκάλες. Πάπα κάτι έχει. Σφαιρές. Ωραία. Αλλά δεν μου αρέσει να ανέβαινω σκάλες. Θέλω πρώτα να πάω την άλλη. Και εδώ έχει σκάλες. Πότε και... Τι είναι αυτό? I should be able to get... είναι διέξοδος. Γιατί νομίζω ότι κάτι είδα κάτω? Ιδέα μου. Α, όχι, είναι αυτό. Κάτι είδα κάτω, μα... Ωραία. Άμμο anti-spirit. Μπορώ να τις βάλω λες ένα πιστόλι αυτές τις σφαίρες και να είναι anti-spirit. Τέλεια. Πάμε από εδώ. Ζωντάνα ψησες κουλικαντέρα. Την έφαγε η Αιλίν. Κάθεται πίσω μου. Δεν αλλάζει κάμερα. Τίποτα, αδιέξοδο. Αδιέξοδο. Αυτό. Κοίτα εδώ, τη στρίμωξε στη γωνία. Δεν πάει, έτσι, δεν πάει πουθενά. Ελπίζω να μην έχω χάσει κάτι. Δεν θέλω να γυρίσω πάλι πίσω στο σπίτι. Δεν παθαίνει τίποτα, όπλα... Δεν παθαίνει τίποτα, όπλα... Απλά υπάρχει. Ρουφίχτρα. Τι δεν αρέσει, λέει, άντε. Φέρω αυτό ραχιάτικα στη γωνία. Αυτό εδώ τι είναι? Γιατί δεν... Α, όχι, από εδώ είπαμε δεν είναι, είναι σατ. Τι είναι, καλέ? Λοιπόν, νιώθω ότι πρέπει να πάω σπίτι, να πάρω το νόμισμα που είχαμε χρησιμοποιήσει στην αρχή και να το βάλω εδώ. Που λέει exit. Εδώ. Ωραία. Πώς πάμε σπίτι? Ποιο είναι το πιο κοντινό σπίτι? Πάμε. Καληνύχτα, Παναγιώτη. Γιατί δεν αλλάζει η κάμερα. Αυτό δεν το σκότωσα πριν. Κι άλλο βλέπω στο βάθος. Ωραία, κάπου εδώ δεξιά είναι. Πάλι φυτρώσανε τα τέτοια, ρε, κάθε φορά θα τα χαλάω. Α, όχι όλα. Like να μωρέ, θα βαλιάσεις τώρα. Λοιπόν, θα περιμένεις εδώ, έτσι. Πάω και ελπίζω να γυρίσω ζωντανός. Καλό βράδυ, Παναγιώτη. Μην πας σπίτι, καλύτερα μην είναι εδώ. Πρέπει να πάρω ένα κλειδάκι, ερμάλ.
ή κάτι κέρματα, κάτι δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Ας μην είναι χειρότερα από πριν. Μήπως βρήκαμε κάπου να πάω. Να, κάπου εκεί. Μήπως βρήκαμε κάπου εκεί κάποιο κουτί. Όχι, δεν ξέρω. Μπορώ να ενεργοποιήσω αυτό εδώ. Όχι, εννοώ αυτό. Λοιπόν, κέρμα δεν βλέπω. Λοιπόν, σκεφτόμουν να πάρω αυτό εδώ, το οποίο είναι για αυτό το σταθμό που ήμουν εκεί. Αυτό. Κάποιο κουτί. Να κοιτάξουμε και για κουτί όμως. Θα κάνουμε ένα save. Ωραία, και πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, οπότε πάμε να δούμε αν κάνει κάτι αυτό που πήρα τώρα. Πάει το κερί. Ναι, τα κεριά δεν κάνουν τίποτα τελικά, παιδιά. Και που το βάζω το κερί δεν σταματάει ο θόρυβος αυτό που κάνουν. 7 λεπτά. Πάμε. Α, από εδώ. Ή από την άλλη, δεν θυμάμαι. Από εδώ, Από την άλλη είναι μόνο οι σκάλες, δεν έχει τίποτα άλλο. Από εδώ είναι. Όχι, από την άλλη. Έλα. Ωραία. Έλα να δούμε αν είναι αυτό που λέω. Όχι. Φύγε μαγιά από εδώ. Όχι. Πάντως εδώ το είχα χρησιμοποιήσει αυτό την πρώτη φορά. Όχι. Οπότε δεν είναι αυτό. Τι κουτάκι μας λέει η Αλεξάνδρα. Παντελή, άμα δεν μου πεις για ποιο λόγο, δεν θα το κάνω αυτό που λες. Απενεργοποιήσου το αυτό, Μιχαλάη. Έχεις το παιδί... Το έχω το παιδικό κλειδί, ναι, φυσικά το έχω. Το κουτάκι όμως δεν έχω βρει ακόμα. Όχι, στην άκρη-άκρη. Τι εννοείς, όχι στην άκρη-άκρη. Ποιος είναι το problem? Πρέπει να βρεις ένα toy box. Ναι, το ξέρω. Πού είναι? Άμα ξέρεις πού είναι για να γλιτώσουμε χρόνο. Για βοήθα. Το είχε γράψει, το έγραφε στο γράμμα ότι πρέπει να βρούμε ένα παιδικό τρενάκι. Στην άκρη, άκρη από τις πόρτες. Κοίτα εδώ. Και τρεις τελίτσες. Παιδιά, αυτός είναι ο χάρτης όλος. Α, μήπως από εδώ πάει κάπου. Α, δεν έχουμε πάει από εκεί, για πάμε. Ζνόπηλίας. Παντελή, εσύ δεν λες κάτι που να βοηθάς, απλά τρολάρεις. Ωραία, όλη ευθεία.
Ξέχνα το. Δεν θα ξεψυχήσει, θα ξανα σηκωστεί. Πώς θα πάμε. Ναι. Δεν μπορώ να αλλάξει κάμερα ακόμα. Γεια σου Γιώργο, τέτοια ώρα έρχεσαι πάντα, Καλησπέρα. Ελπίζω ότι είμαστε προς το τέλος της λύσης εδώ πέρα στο, του γρίφου. Αν το γεμίσεις τέρμα τη δύναμη εδώ πέρα, αυτός πέφτει με τη μία. Ωραία. Κάτι φορτώνει. Και δεξιά. Όπα. Ένα μήπως είναι όντως από εκεί και δεν έχω πάει. Αφού όταν το πήρες τότε το σπαθί από αυτόν που φώναζε έτσι σταμάτησε και δεν ξανακουνήθηκε, θυμίσου. Όχι, δεν θυμάμαι. Όταν πάρεις το σπαθί πίσω ξανασηκώνεται εσύ. Αυτό το έγραφε κιόλας. Α, εδώ, καλά. Γιατί δεν το δείχνει ο χάρτης σωστά. Μα αφού δεν έρχεσαι. Αν το δώσω σε αυτή το κλειδάκι. Πρέπει να βρεις ένα βαγόνι. Βαγόνι? Πού είναι τα βαγόνια, δεν ξέρω. Τα βαγόνια δεν ξέρω πού είναι. Λοιπόν, από εδώ δεν πάει, είπαμε. Έτσι, τώρα το δούμε. Το ξαναδούμε να το αποκλείσουμε. Από εδώ δεν πάει. Είναι αδιέξοδος. Και φαίνεται κιόλας γιατί όταν πάω μπροστά εκεί η κάμερα δεν πάει κοντά, η κάμερα μένει πίσω. Πού είναι το βαγόνι, ωραίο. Λοιπόν, δεξιά. Είναι από εκεί που ήρθαμε. Δεν πάει κάπου από εκεί. Λες να πηγαίνει σε κανένα βαγόνι. Για πάμε λίγο δεξιά. Πως έχει κάτι από εδώ και δεν το είδαμε. Δεν νομίζω. Εδώ είναι κλειδωμένη, είχαμε πει. Πού είμαι? Νομίζω είχα δει βαγόνι από εδώ. Σταμάτα να μιλάς. Μας είχε ξεφύγει κάτι από εδώ. Που η κάμερα είναι ό,τι να είναι. Παιδιά, εδώ γυρνάμε πάρα πολύ πίσω. Ωπα, ο Γιώργος Pro 130 πήρε VIP, απίστευτο. 41.500. Θα σου το δώσω μετά το live, αύριο. Εκεί με τα coins άκρη-άκρη πατά να δεις. Δεν γίνεται. Είχα πατήσει παντού. Νιόνιο, καληνύχτα. Δεν σ' είχα δει, είχες γράψει καθόλου πιο πριν. Ήσουν εδώ γενικά. Καλή σου νύχτα. Search it. Κοίτα, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Μας έχει πει η Αλεξάνδρα. Πρέπει να βρούμε ένα βαγόνι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πίσω. Αλεξάνδρα, αν ξέρεις που είναι το βαγόνι, πες μας. Ξέρω εγώ να είναι τόσο πίσω. Να πρέπει όντως να πάω εκεί. Ερμάλ, δεν είναι αυτό. Μην επιμένεις. Ίσως σε όλο το live. Τέλεια. Παιδιά, δεν νομίζω να είναι από εδώ. Εδώ το μόνο που έχει... Δεν έχει χάρτη εδώ. Εκεί που είναι... Αυτή που κάρφωσε με το σπαθί.
Ωραία. Πού πάμε? Το φάντασμα, ναι, το κατάλαβα. Δεξιά και αριστερά. Λέω ότι κάπου υπάρχει ένα βαγόνι. Ωραία, θα το βρούμε άμα υπάρχει. Άμα υπάρχει θα το βρούμε. Εδώ είναι αυτή που καρφώσαμε. Αχ, βαγόνι. Πρέπει να μπω μέσα σε κάποιο βαγόνι. Αυτό αποκλείεται να είναι, γιατί αυτό το είχαμε χρησιμοποιήσει στην αρχή. Έχει κάτι σαν κουμπιά, δεν είναι αυτό. Άμα δεις κανένα βαγόνι, πες μου. Άμα δεις κουμπιά, μην μου πεις, δεν χρειάζεται. Δεν έχει βαγόνι εδώ. There are no enemies on this side of the station, so enter the northernmost car. Car. Μήπως είναι σε άλλο σημείο, Αλεξάνδρα. Πρέπει να λύσουμε κάποιον άλλο γρίφο πρώτα. Είναι σαν, με αυτό που μου λες είναι σαν να έχει πολλά βαγόνια και να πρέπει να μπω στο πρώτο βαγόνι, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ο χάρτης είναι αυτός, δεν έχει άλλο χάρτη. Αυτό το κουτί δίπλα λέει το, δεν ξέρω. Ωχ, το έκανα. Το έβαλα. Τελικά όντως ήταν αυτό που έλεγα, παιδιά. Όντως ήταν αυτό που έλεγα. Το κέρμα, τα κέρματα που πήγα σπίτι και τα έφερα από την αρχή, έπρεπε να πάω δίπλα στο τέτοιο και να τα, να το βάλω ακριβώς, ακριβώς εκείνο το πίξελ. Okay. Τώρα πάει κάτω, πάει και από εδώ. Από εδώ δεν πάει μάλλον πουθενά. Βάρα, βάρα, βάρα με την τσάντα. Το κακόμοιρο, δεν λυπήθηκα. Έχει κι άλλα εκεί. Παιδιά, εδώ που πάει. Εδώ το δείχνει να τελειώνει ο δρόμος. Α, όντως τελειώνει. Αλλά κάτι έχει εδώ κάτω. No, λέει. Και έχει και απέναντι νομίζω ένα μπουκαλάκι. Το οποίο δεν μπορώ να το πάρω. Όπα, κάτι μου έδειξε. Δεν μπορώ να... Α, μαν, πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Μπορώ να πάρω, να φάω ένα γιατρικό. Θα το ξοδέψω έτσι, θα μου πείτε. Δεν πειράζει. Υπάρχει ένα άλογο, λέει. Ένα horse riding crop. Έχει ένα crop που καβαλάει ένα άλογο. Να το πάρεις, ναι. Το πήρε. Τι είναι αυτό, δεν βλέπω καν. Α, είναι όπλο για την Άιλιν. Άιλιν, το θες. Πάρ' το. Τι κρατάει. Κάτι κρατάει, δεν είμαι σίγουρος. Φαντάζομαι είναι καλύτερο από την τσάντα, έτσι. Μήπως έχει τίποτα άλλο εκεί. Σκάς. Μήπως έχει τίποτα άλλο εκεί. Ούτε καν πάει η κάμερα τώρα κοντά. Ωραία. Α, τώρα πάμε μάλλον στα βαγόνια. Ναι, τώρα ξέρω, εντάξει. Τώρα χαίρομαι πολύ. Το θέμα ήταν πριν από τα βαγόνια που έπρεπε να βάλω το κέρμα στο συγκεκριμένο εκείνο το πίξελ. Πρέπει να πάω σπίτι γιατί είμαι γεμάτος. Κοίτα να δεις. Ναι, αλλά εδώ που είμαι τώρα δεν ξέρω, είναι λίγο μακριά το σπίτι. Λέω να προχωρήσω μπροστά, μήπως βρεθεί καινούργια τρύπα. Από πού ήρθα και πού πάω? Κόλλησα τώρα. Από πάνω ήρθα, πάω κάτω. Ναι, αφού είναι μετρό. Ας μην έχει φαντάσματα. Πάλι. Λοιπόν, πού είναι ο βοράς? Ο βοράς είναι από εδώ. Να δοκιμάσω καμιά πόρτα. Εδώ. Όχι. Μη μου πει τώρα ότι ανοίγει αλλά δεν πατάω στο σωστό σημείο, ας πούμε. Α, όχι, έχει ανοιχτές πόρτες. Ναι. Μπορώ να πάω και στο άλλο βαγόνι, μπορώ να πάω και απέναντι. Αλεξάνδρα, πρέπει να κάνω κάτι μέσα στα βαγόνια, πρέπει απλά να περάσω απέναντι. Σαν που παράνε τα άλογα μάλλον. Α, μπορεί, δυστυχώς το live τελείωσε υποτίθεται. Πάμε να τελειώσουμε, παιδιά, το chapter. Τα γνωστά, ξέρετε τώρα. Να ψάξω όλα τα βαγόνια για κάποιο λόγο. Μήπως το βρήκα. Λοιπόν, υπάρχει ένα toy box εδώ. Επάνω του γράφει 1000. Είναι κλειδωμένο, δεν μπορώ να το ανοίξω. Λέω εγώ τώρα, έτσι λέω. Μήπως να χρησιμοποιήσω αυτό το κλειδάκι. Είναι το 50 toy coin μέσα στο box. Ωραία. Πήρα ένα 50 coin. Και να φανταστώ, έχασα το άλλο κλειδί, έτσι. Coin caked with dirt and grim. I bet I could clean it in the kitchen sink in my room. Γιατί βγάζει νερό η βρύση της κουζίνας. Τίποτα ενδιαφέρον. Πρέπει να γυρίσω πίσω στο σπίτι. Α, τι λέει απέναντι, λέει ο Γιώργος. Τι είναι απέναντι. Πρέπει να βρεις το σωστό βαγόνι. Το βρήκα μετά. Βρώμικα. Δεν μπορείς να τελειώσεις το chapter γιατί έχουμε πολύ ακόμα. Τέλεια. Ποιος είναι πιο γρήγορος δρόμος. Α, βλέπω πως πάμε σπίτι. Το βλέπω πως πάμε σπίτι. Το βλέπω πως πάμε σπίτι. Μην μου κλείσει το δρόμο. Ωραία. Μην μου κλείσει το δρόμο, τώρα σου το είπα. Ωραία. Ας μην έχει φαντάσματα.
Καλά πάω. Νομίζω δεν μπορώ να μπω από... Μπορώ να μπω από εδώ. Και έχει ο Θεός. Ωραία, δεν έχει φαντασμό. Κάτι γυαλίζει εδώ. Φως είναι. Ωραία. Ναι. Έχει κάτι εδώ, μου φαίνεται. Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Ας το, ας το κάτω είναι μεγάλο, δεν πειράζει. Αν το βρούμε τον δρόμο, μην αγχώνεστε. Πρέπει να πάμε έτσι και να κατέβουμε κάτω. Όχι από εδώ όμως. Δεν μπαίνει σε άλλο βαγόνι. Ωραία. Άρα, από το μπροστινό πρέπει να μπούμε. Το μεσαίο είχε κανένα τέτοιο να μπούμε, δεν πρόσεξε, δεν πρέπει. Το μεσαίο δεν έχει άνοιγμα. Από το μπροστινό πρέπει να, βγούμε, να μπούμε και από εκεί κάνουμε μετά slalom και βγαίνουμε από την άλλη. Όπως το είχαμε κάνει και την πρώτη φορά. Ωραία. Τέλεια. Μετά μπαίνουμε εδώ και πάμε... Ανοίγει. Ναι, αυτό, αυτό, αυτό. Και μετά βγαίνουμε εδώ. Όχι. Θα το βρούμε. Όχι. Έχει κι άλλη πόρτα που ανοίγει. Ωραία. Γιατί δεν μπορούσα να πάω. Πού είναι. Τι κάνεις εδώ, γιατί δεν έρχεσαι. Άμπρο. Και κάτω και βγαίνουμε δεξιά. Τέλεια, το βρήκα. Καληνύχτα Dark Force. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Βρήκα τη γυναίκα που σου πελάτες γίνονται εδώ, το γνωστό. Σλάλομ, ναι, ναι, ναι. Θα το βρούμε, θα το θυμηθούμε. Μήπως ανοίγει αυτή η πόρτα. Ωραία, βγαίνουμε από εδώ. Και πάμε από εδώ. Πρέπει να έχει και άλλη πόρτα, μπράβο. Αχ, ζαλίστηκα. Έλα, τώρα πρέπει να πιένει. Να το. Ωραία, που κάνουμε save. Τέρμα κάτω. Πάμε. Τι κάνει έτσι. Εδώ μόνο ήχο. Okay. Τα σκυλιά κανένα. Άντε κουτσάλογο προχώρα. Ωραία. Και σκάλα και τρύπα. Πού πάει σκάλα είπαμε, όχι δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εγώ πάω στην τρύπα. Και ελπίζω παιδιά να ζήσω μέσα στην τρύπα. Ωραία. Ας μην είναι πολύ χειρότερα. Ωραία. Σιγά σιγά. Γράμμα. Μήπως μας λέει κάτι χρήσιμο. Με
Τη λέει, με πέταξε. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τελειώνουμε κι εμείς τώρα. Κάνουμε save και βγαίνουμε. A few days after Walter killed, μετά από μερικές μέρες που σκοτώθηκε ο Walter στο κελί του. Several residents witnessed a long-haired man. Κάποιοι κάτοικοι παρατήρησαν, λέει, έναν μακριμάλι άντρα με παλτό. Από το παράθυρό του ο Ρίτσαρντ Μπράτνι στο 207. 207. Δεν θα το θυμάμαι αυτό. Να το σημειώσω, θα χρειαστεί, δεν νομίζω. Είδα από το παράθυρο μου, λέει, στο 207, είδα έναν άντρα να κινείται, να μετακινεί, λέει, κάτι βαρύ και να κάνει κάτι, λέει, στο δωμάτιο 302, εδώ που είμαι εγώ. Even Sunderland, the superintendent, saw the man. Ο Even Sunderland, λέει, είδε αυτό τον άντρα με το παλτό να περιφέρεται στο δωμάτιο 302 και επιβεβαίωσε ότι ήταν εκεί 17 Ιουλίου. Το πήρα. Ωραία, για να δούμε. Τέλεια. Ωραία, αφήνω πράγματα. Αφήνω, λέω, πράγματα. Λοιπόν, αυτά δεν μας χρειάζονται πλέον, αλλά μας χρειάστηκαν. Πάμε, το τσαντάκι δεν το χρειαζόμαστε, έχουμε καλύτερο όπλο. Λέει ότι μπορεί να σπάσει. Δεν το λέει. Λοιπόν, μπορώ να αφήσω το αρχικό μου όπλο. Μπορώ να αφήσω το αρχικό μου όπλο, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό εδώ μπορεί να σπάσει. Δεν λέει ότι μπορεί να σπάσει. Ωραία, κρατάω μόνο αυτό. Ωραία, έτσι. Για να δω λίγο πάλι τα όπλα. Όπλο, σφαίρες, little but easy to handle, ούτε αυτό λέει, ότι little short, powerful. Να έχω το τσεκούρι καλύτερα, θα πάρω το τσεκούρι, μάλλον. Είναι κοντό, μόνο από πολύ κοντά μπορεί να βαρέσει, είναι όμως πολύ δυνατό και εύκολο στο χειρισμό. Reasonably powerful. Powerful. Reasonably powerful. Ποιο είναι καλύτερο? Θα πάρω το τσεκούρι έτσι για να το δούμε. Αν πάμε εδώ, ας πούμε, αυτό είναι σπασμένο. Και αυτό είναι σπασμένο. Και αυτό είναι σπασμένο. Και αυτό είναι σπασμένο. Αυτό, ας πούμε, εύκολο στη χρήση, αλλά μοιάζει, λέει, ότι μπορεί να σπάσει εύκολα. Βλέπεις, το λέει κιόλας. Αυτό δεν λέει ότι μπορεί να σπάσει εύκολα. Made for cutting paper, it's hard to... Δύσκολο, λέει, να το χρησιμοποιήσεις σαν όπλο. Ωραία. Ωραία. Τίποτα. Πάμε να κάνουμε save και κλείνουμε. Εδώ. Τέλεια. Τελειότατα, θα έλεγα. Πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ καλά σήμερα. Πολύ μεγάλο live stream.
Έτσι λίγο να φαίνεται κάτι στην οθόνη, μην είναι μαυρίλα. Πολύ μεγάλο live stream, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να κάνουμε ένα ωραίο raid κάπου, κάπου έτσι ήσυχα ήρεμα. Πώς κάνουμε raid? Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για την παρέα σας. Πάμε στη Lapis Lore, έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάμε. Μάλλον δεν ταιριάζουν οι ώρες μας, τώρα που κάτσαμε λίγο πιο αργά, ταιριάξανε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα παιδιά. Θα τα πούμε αύριο με 7 Days to Die. Το Silent Hill θα συνεχιστεί την Πέμπτη. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους και τα λέμε στο επόμενο live. Γεια σας!